Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Monkey Bros Show. Τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα σας. Μας ακούτε, δεν μας ακούτε? Ζεσταίνεστε, δεν ζεσταίνεστε? Ζεσταίνεστε σίγουρα. Τρελαίνεστε, δεν τρελαίνεστε? Βρέχει εκεί που είστε, γιατί βρέχει σε ολόκληρη την Ιφίλιο ταυτοχρόνως. Όταν έχει η έκθεση Βίου Θεσσόνιξ. Ναι, αυτό είναι πάντα ένα αστείο θεσσαλονικιό, το οποίο ισχύει στο Μπούτσο. Ναι, ισχύει. Απλά τυχαίνει αρχές Ιουνίου να είναι η έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Και ότι είναι χτες περίοδος που έχει βροχές. Χτες διάβασα πάντως ότι η έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης παίρνει μία εβδομάδα παράταση. Γιατί δεν πάει ο λόγω καιρού, προφανώς. Το οποίο ξέρεις τι σημαίνει. Θα βρέχει για ακόμα μία εβδομάδα. Το θέμα είναι ότι νομίζω είναι ένα παρά ένα καλοκαίρι που γίνεται αυτό. Ένα καλοκαίρι θα τελειώνεις τη δουλειά σου Παρασκευή, όσοι είστε τυχεροί και άνθρωποι. Σάββατο, όσοι είστε κάτι λιγότερο από άνθρωποι και δουλεύετε 6 μέρες την εβδομάδα. Για αυτούς που δουλεύουν 7 και Κυριακές, συγγνώμη, αλλά δεν υπάρχετε. Δεν υπάρχετε, απλά είστε. Δεν μπορώ να σας αναφέρω στο χάρτη, γιατί το σχόλιο μου έχει να κάνει με το ότι τελειώνεις τη δουλειά Παρασκευή ή Σάββατο και λες, θα πάω να κάνω ένα μπάνιο. Και βρέχει. Αυτό γίνεται μία χρονιά. Μία δεν γίνεται, μία γίνεται. Πάντα έτσι πάει. Πέρυσι ήταν μια χαρά. Μπανάκια μετά τη δουλειά, σφαίρα κατευθείαν. Σάββατο έφυγες και κάμπινγκ. Πρόπερση, τίποτα. Κάθεσε γαμημένο Σαββατοκύριακο, συνέχεια βροχές. Θυμάμαι, είχε πάει Ιούλιος. Πέσε Ιουλίου για να πάω πρώτη φορά. Μιλάς για πρόπερση. Ναι. Φέτος. Φέτος κάναμε μια πρώτη προσπάθεια. Εξόρμηση, ναι. Και αλήθεια είναι ότι δεν ξαναπήγαμε, γιατί λέγαμε ότι θα βρέξει, έβρεξε, αλλά εδώ, όχι εκεί που ήταν να πάμε. Καλά πήγε. Καλά πήγε. Η θάλασσα εδώ στη Θεσσαλονίκη γύρω είναι ωραία. Δεν ξέρω. Έχει διάφορους χρωματισμούς. Έχει το γαλάζιο, το μπλε, το πράσινο, το κουραδί, το λευκό, το κίτρινο. Στο θερμαϊκό. Κάτσε. Εδώ που ήμασταν. Πηδάει κανείς στο θερμαϊκό? Αμαλάχι. Όχι. Όμως τη βαρέσει. Όχι, όχι, όχι. Υπάρχουν φήμες που λένε ότι έχουν πέσει διάφοροι και έχουν βγει. Χειρομονιτζάκια. Με το αιώνιο χαμόγελο του Τζόκερ, φίλε. Ναι. Ναι. Okay. Ναι. Κι όμως. Παίζει, ναι. Είναι πιθανό, είναι πιθανό. Να σου πω κάτι, φίλε. Αυτοί οι τύποι που κάνουν κάτι αθλήματα στο θερμαϊκό που περνάνε έτσι ανάμεσα από τα ποντικοκούραδα, ξέρω. Τι φάση. Είναι ειδικό. Ναι, από το ναυτικό. Ιστιοπλοεία. Όχι ιστιοπλοεία, και οι άλλοι μετά. Κανόκαγια. Κάτσε, ρε φίλε. Ναι, πήγαινε από την άλλη πλευρά. Πρέπει να περνά δηλαδή όλο το λιμάνι, να φτάνει μέχρι τη μια άκρη να γυρνά πίσω, επειδή εδώ είναι η παραλία, α πούμε. Και θα σε δούνε προς τα εκεί. Την άλλη πλευρά που δεν υπάρχει αυτό το χάλι, δεν μπορείς να πας. Ξέρεις ότι ο όμιλος είναι εδώ πέρα? Ναι, θα, θα ξεκινήσει το από τον όμιλο και να πάει ανατολικά, να μην πάει δυτικά. Ξέρω, μπορεί να έχει κανονισμούς, δεν φίλε. Γούστα είναι αυτά, ό,τι θέλετε, κάνετε. Σωστά. Τι εκπομπή έχουμε, δεν κατάλαβα, δεν θυμάμαι. Ναι. Το πρώτο νέο που ήθελα να σου αναφέρω είναι το ξέρεις το Πεντάγωνο. Το γνωστό Πεντάγωνο. Ναι, της Αμερικής το. Της Αμερικής το Πεντάγωνο. Το. Ξέρεις τι είναι αυτό το Πεντάγωνο? Έχει μέσα στρατιωτικού τύπου. Στρατόγκαμπος είπες. Είναι το στρατιωτικό κέντρο επιχειρήσεων. Οκ, ναι. Πλέον δεν λέγεται Πεντάγωνο. Πλέον λέγεται Εξάγωνο, φίλε. Βάλαν ακόμα μια γωνία. Βάλαν ακόμα μια γωνία. Κι όμως. Ο Τραμπ εχθές. Εχθές, ναι, 18 του μήνους, 17. Λέγα αυτό το μηνός όπου το διάβασα. Ωραία. Ο Τραμπ λοιπόν αποφάσισε να φτιάξει μια καινούργια, την έκτη γωνία τέλος πάντων, το branch της στρατιωτικής το οποίο ασχολείται δύναμης με τι? Της Αμερικής, το οποίο θα είναι το Space Force. Πώς λέμε, Air Force. Ανακοίνωσε, αυτά σοβαρά μιλάμε τώρα, έτσι. Δεν κάνω πλάκα. Στρατηγή, ποιο είναι ο Πολ Βερχόφεν, ας πούμε, και ο Μάικλ Μπέι, ξέρω εγώ δηλαδή, όταν θα έρθουν οι εξωγήινοι να κάνουμε πιου-πιου. Κι όμως, φίλε μου, το Space Force ανακοινώθηκε, το οποίο καταλαβαίνεις ότι σημαίνει τρελή μάσα. Τρομερή γραφειοκρατία. Δηλαδή, οι υπόλοιποι άνθρωποι γύρω τους στο επιτελείο είναι σε φάση.
Με τι ασχολείσαι? Είμαι στη Space Force. Και τι κάνετε? Δεν ξέρω ακόμα, δεν έχω καταλάβει. Δες ποιο είναι το θέμα όμως. Ότι μιλάνε για περίπου 10.000 προσλήψεις μόνο γραφιάδων, για τα γραφεία, για όλα, για να στηθεί ένα πράγμα, πολλά δισεκατομμύρια στα χρήματα. Τώρα μιλάμε για ένα κομμάτι του στρατού της Αμερικής που θα είναι ξεχωριστό από το Air Force, έτσι, δεν θα είναι κομμάτι της αεροπορίας. Θα είναι ξεχωριστό μόνο του, ξεχωριστό από την NASA, που είναι ξεχωριστό δικό του μόνο του. Και κανείς δεν ξέρει τι θα κάνει αυτή. Μπορεί να πάνε να κατακτήσουν το φεγγάρι, ξέρω εγώ. Και να βρουν μικρά πράσινα ανθρωπάκια, ξέρω. Άμα γίνονταν, τι θα έλεγε. Να καπνίζει μπάφο στο φεγγάρι, να τι κάνει, να αλλάξει. Να, οκ. Καλή φάση. Ναι, όλα είναι πιθανά. Everything is possible. Όταν ακούω κάτι τέτοιο, πάντα μου έρχονται στο μυαλό τα σοφά λόγια ενός γνωστού μου που λέει: μην τον υποτιμάς τον Τραμπ. Είναι πανέξυπνος. Δεν είναι καθόλου βλάκας. Δεν είναι καθόλου αφελής. Ξέρει τι ναι, κάνει. Okay. Αλλά έχω ένα ντοκιμαντέρ να σου, καν... να σου δείξω. Κοίταξε, έχεις δει το τέτοιο? Έχω δει το Dirty Money στο Netflix, ναι, που έχει το επεισόδιο για τον Τραμπ. Είναι αφιερωμένο πάνω σε αυτό το... Νομίζω και αυτός αυτό μου ανέφερε. Αυτό σου ανέφερα. Ότι σε αυτό δείχνει το Netflix. Πόσο είναι. Ένα τέτοιο του Netflix νομίζω μου ανέφερε. Τέλος πάντων. Αυτός Trump... το πάει στη φάση, λεφτά βγάζει, είναι επιτυχημένος, είναι τέτοιο, είναι έξυπνος. Η απάντηση είναι όχι, δεν βγάζει. Ναι, οκ. Okay. Λεφτά βγάζει, αυτό... είναι έξυπνος. Ξέρεις το θέμα, ότι έχει πασάρει τόσο πολύ αυτή την εικόνα του πετυχημένου, ενώ δεν είναι πετυχημένος. Οι μεγαλύτερες του επενδύσεις έχουν αποτύχει. Επενδύσεις αυτό, δικές του. Οι δικές του επενδύσεις. Αυτός ήταν γόνος μεγάλο εργολάβων. Να. Και έφτιαχνε. Α, αυτό τα πήρε, τα βρήκε έτοιμα βασικά νομίζω. Ναι, ήταν, είναι γόνος. Ναι, okay. Ωραία, όταν αυτός ανέλαβε. Γερμανών κάτι, ξέρω εγώ, τι είναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Έχτιζε διάφορα μέσα στη Νέα Υόρκη, όπου πατούσε τη στάμπα του πάνω, αλλά δεν του ανήκουν αυτά που φτιάχνει. Okay. Το οποίο σημαίνει ότι είναι απλώς εργολάβος. Okay. Okay. Μία από τις πρώτες του και μεγαλύτερες επενδύσεις ήταν ένα καζίνο στην Ατλάντα. Ατλάντα νομίζω. Γύρω από τη Νέα Υόρκη, κάπου κοντά, τέλος πάντων, υπάρχει ένα μέρος που έχει καζίνο κτλ. Και το έφτιαξε εκεί πέρα, το χρυσοπλήρωσε. Έγινε της πουτάνα στην αρχή, πάτωσε μέσα σε μέρες. Δεν πατούσε άνθρωπος. Αποτυχημένη. Ωραία. Απέτυχε. Και μετά ξεκίνησε, επειδή απέτυχε, να κάνει μπάσιμο σε σειρές. Τον έχει δει, έχει μπει στο French Prince. Έχει κάνει. Τι παραγωγή. Και η Μιό, όχι. Απλά έμπαινε. Κατάλαβες. Έπαιζε τον πετυχημένο, τον εαυτό του ως πετυχημένο επιχειρηματία σε σειρές. Τι έκανε, guest εμφανίσεις? Guest, ναι. Α, δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Και μετά τον παίρνουν και φτιάχνουν το Apprentice, το οποίο είναι reality, όπου αυτός ήταν και καλά ο μεγαλοφτασμένος επιχειρηματίας που έπαιρνε τους μικρούς. Α, και τους μάθαινε τη δουλειά, ξέρω. Το know-how. Και από το Apprentice, όπου άμα δεις το ντοκιμαντέρ αυτό, είναι το τελευταίο επεισόδιο, το Dirty Money στο Netflix, ωραία. Οι παραγωγοί λένε ότι εμείς τα κάναμε όλα για να φανεί ότι είναι επιτυχημένος, ενώ δεν είναι. Σκηνικά, το γραφείο του που έλεγε αυτούς παντού ότι το γραφείο του, δεν είναι το γραφείο του, ήταν όλα σκηνικά και όλα αυτά τα χρησιμοποίησε για να βγει κιόλας. Όλο το πώς τον παίρναν από κάτω, ενώ αυτό. Α, επήρε πλάνα, ας πούμε. Ναι, ναι, τον τρόπο που στυνόταν. Κοίτα, όλη αυτή η παπαριά, η προπαγάνδα στην ουσία που έχουν φάει οι Αμερικάνοι, ότι είναι επιτυχημένος και καλός επιχειρηματίας και βγάζει λεφτά, και δεν ισχύει, και μάλλον έχει φτάσει και μέχρι την Ελλάδα. Μάλλον. Ναι. Καλά, εντάξει, ναι, αυτός που μου το είπε δεν είναι και πολύ τέτοιο. Είναι όπου φυσάει ο άνεμος. Πάμε πολιτικά, κοινωνικά, ιδεολογικά, γενικά, όπως σαν άνεμος. Το... όπως ένα τραγουδιστικό μήλο της Θεσσαλονίκης. Όχι, με το κάνεις. Ακριβώς, σαν τον ιστιοπλοϊκό τέτοιο.
Λοιπόν, θυμάστε την προηγούμενη εκπομπή που συζητούσαμε για τον μπάσιμο της Comcast για την αγορά της Fox? Ναι, κάτι έχει γίνει τώρα εκεί πέρα. Τώρα το συζητάνε. Να τα σπάσουν κιόλας, έχω μάθει κάτι. Είδα κιόλας. Α, ναι, ότι παίζει να τα σπάσουν τα assets και να αγοράσει τα μισά κάποιος, τα μισά κάποιος άλλος. Θα το δούμε αυτό τώρα πότε θα τελειώσει. Το θέμα είναι ότι κάποιοι fan της Marvel, ξέρεις, να κλαίνε. Α, θέλουμε τους X-Men. Και κλαίνε. Ναι. Okay. Αλλά το ωραίο νέο είναι το εξής, φίλε. Ότι η άλλη μεγάλη εταιρεία, η AT&T, η οποία είναι μία από τις 3-4 μεγάλες εταιρείες πάροχη ίντερνετ στην Αμερική, είχε μπει σε μια εξαγορά της Time Warner. Η Time Warner είναι η μητρική εταιρεία, τα αφεντικά λοιπόν, που έχουν μέσα, πρόσεξε, CNN και όλα τα γύρω γύρω, μεγάλο κανάλι, ίσως και το πιο γνωστό κανάλι παγκοσμίως ειδησογραφικό, το HBO, όλη τη Warner, δηλαδή όλη τη Warner Bros. Γενικά, πολύ πράγμα. Και τη DC. Ναι. Όλα αυτά μαζί τα έχει τα Time Warner. Και όλα αυτά ήθελε να τα αγοράσει η AT&T. Όμως, η αμερικανική κυβέρνηση είχαν κάνει, προσβάλλαν την διαδικασία, γιατί θεωρούνταν ότι ήταν μονοπωλιακή τακτική. Και το δικαστήριο πριν από μερικές μέρες αποφάσισε ότι κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει, προφανώς. Ας τα αγοράσουν όλα, ας έχουν στην κατοχή τους όλα αυτά τα πράγματα. Και άμα γίνει και η εξαγορά της Fox με την Comcast, θα κλαίνε μανούλες σε μερικά χρονάκια. Τους X-Men θα τους δούμε τελικά. Δεν θα τους δούμε. Αυτό είναι που μας κέρδισε. Δύσκολα, γαμώτο. Έτσι κι αλλιώς. Εν τω μεταξύ, έχουν πει στο Curious for a Day, το διάβαζα τώρα που το site έχει μεταφερθεί στο Facebook. Είναι Facebook page. Ναι. Και ανεβάζουν πράγματα τακτικότατα. Ότι είδανε κάποιοι τυπάδες το trailer του Dark Phoenix, τη νέα ταινία X-Men. Ναι. Και τους άρεσε. Γιατί θα έπρεπε να μην τους αρέσει, πούμε. Ναι, ξέρω εγώ. Το Dark Phoenix είναι. Ποιο story. Ναι. Θυμάσαι το X-Men το 3. Ναι. Αυτό το ίδιο story. Αφού έχει γίνει, δηλαδή. Γιατί δεν ναι, ρε μαλάκα. Λοιπόν, το Dark Phoenix είναι στην ουσία η ιστορία όπου η Jean Grey. Πάω. Το ψωρομάτζο θα έχει πάλι. Ποιον αγαπά. Δεν ξέρω εγώ. Όχι, δεν θα έχει. Όχι, θα έχει μάλλον, αλλά θα είναι ακόμα πιο άσχημο. Γιατί τουλάχιστον στο προηγούμενο έβλεπες επί τρεις ταινίες το χτίζαν. Ναι. Καταλάβαινες okay. Το τριγωνάκι. Είχες από τη μία τον Wolverine. Ξέρουμε. Όσοι ήταν και στο προηγούμενο, στο Αποκάλυψη. Θα παίζει και ο Jackman. Όχι, ρε. Αφού το κόψε. Ναι, πώς γίνεται μετά να έχουν κλαψό ρομαντικό τέτοιο. Άμα δεν θα έχει μόνο τον τέτοιο, ρε. Μόνο τον Scott Summers. Cyclops. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτή η υπερδιαγαλαξιακή δύναμη, τέλος πάντων, η οποία λέγεται Dark Phoenix. Ναι. Η οποία ζει μέσα στο σώμα της Jean Grey και παίρνει τον έλεγχο. Και θέλει να τα κάνει όλα πουτάνα. Και οι έξι μόνοι προσπαθούν να το σταματήσουν. PG-13. Τι θα είναι, ρε φίλε. Okay, boring. Τι μπορεί να είναι. Ναι. Και αυτοί που το είδαν το τρέιλεράκι, τους άρεσε αυτό. Αυτό είναι το νέο. Α, οκ, ναι, ναι. Βγήκε τρέιλερ, δηλαδή καλό και καλά. Εντάξει, το τους άρεσε δεν σημαίνει πολλά. Το ποιος τους άρεσε είναι το θέμα. Σε ποιους άρεσε. Σε ποιους αρέσει μάλλον. Γιατί αυτοί νομίζω δεν μετράνε. Λοιπόν, στο στο εβδομαδιαίο μας στην εβδομαδιαία μας στήλη καταστρέφεις τώρα. Δεν νοιάζει κανένας. Δεν νοιάζει. Δεν νοιάζεται κανένας. Δεν νοιάζεται κανένας απολύτως για το Walking Dead εκτός από σένα. Όχι τόσο, ας πούμε. Αυτό δεν το έχω μάθει. Λοιπόν, δηλαδή, κοίταξε να σου πω την αλήθεια. Βλέποντας το Fear, έχω δει και το mid-season finale. Okay. Μπορώ να πω ότι είναι η καλύτερη μισή σεζόν του Fear, σίγουρα. By far, ας πούμε. Και από τις καλύτερες στον κόσμο του Walking Dead. Πάντα. Όλος περιέργος, ναι. Δεν νοιάζεται κανένας. Ναι, πάμε παρακάτω. Στο rocks.gr λοιπόν διαβάζουμε ότι είναι επίσημο.
περίμενα να δω μια, ξέρεις, κάνα ήχο. Έκρηξη. Ο Σέιν επιστρέφει στο Walking Dead. Ο τέτοιος φεύγει. Ο Ρικ φεύγει. Ο Σέιν επιστρέφει. Αφού πέθανε ο μαλάκας αυτός, το σκοτώσανε. Προφανώς θα είναι τέτοιο ρε μαλάκα. Τι flashback. Θα είναι πίσω η φάση. Άμα να το συνδέσω και με το Fear. Όχι, θα πάνε πίσω το τέτοιο, όλο το timeline. Κάτσε ρε εσύ, εδώ λένε ότι αυτή η σεζόν θα είναι τελευταία του Rick και της άλλης της, πώς τη λέγαμε. Ναι. Της Maggie. Ναι. Που πάνε από την μεθεπόμενη, όχι αυτή που θα έρθει τώρα, την επόμενη. Πώς θα επιστρέψεις αυτό, εκτός και αν είναι ο Ρικ πάει να πεθάνει και βλέπει τους φίλους του και εκεί που πάνε, ξέρω εγώ, αρχίζει και του μιλάνε, ας πούμε, τους βλέπει όλους όσους έχει σκοτώσει, ξέρω εγώ. Μέσω flashback λέει. Το μόνο καλό είναι, φίλε, ότι ο Τζον Μπέρνθαλ, ο οποίος έπαιξε και στο Punisher και έχει ολοκληρώσει, όπως διαβάζουμε εδώ πέρα, και τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν, είναι πολύ καλός ηθοποιός. Είναι, αλλά... Οπότε μπορεί να ανεβάσει ένα επίπεδο όλο το πράγμα. Γιατί ναι, και ο Σέιν ήταν καλός. Άμα κάνει flashback, θα είναι κλαψο flashback. Θα κλαίγονται, θα μιλάνε, θα λένε, θα... Πώς δεν το φέρνεις πίσω για να μιλάνε. Αυτό θα κάνουν. Δεν, τι θα κάνουν, θα σκοτώνουν ζόμπι τώρα, το έχεις ξαναδεί. Προφανώς θα τον γυρίσουν πίσω για να λύσει κάποια ή να προσπαθήσουν και καλά να βρούνε. Ναι, δεν μας ενδιαφέρει. Πάμε και παρακάτω. Κάπως έτσι κλείνει το εβδομαδιαίο μας. Η εβδομαδιαία μας στήλη. Κανείς δεν νοιάζεται για το Walking Dead. Αυτό πρέπει να το καθιερώσουμε. Ναι, σαν τίτλο. Ναι. Όσο πάει και προχωράμε, τόσο πιο δεν θα νοιάζεται κανείς. Και νέο να μην έχουμε, θα λέμε στα νέα του κανείς δεν νοιάζεται. Το Walking Dead είναι ότι δεν υπάρχει νέο. Πάμε παρακάτω. Θα το έχουμε σε κάθε επεισόδιο. Το τραγικό είναι ότι θα έχει νέο. Κατάλαβε. Ναι. Πρέπει για να μπας και μείνει κανείς να το πει. Εντάξει, που είναι πολλοί που το βλέπουν, αλλά πρέπει να κρατήσει κάποιος. Δεν γίνεται. Λοιπόν, έχω να κάνω μια συζήτηση μαζί σου. Την οποία μάλλον. Σοβαρή. Δεν θα έχεις. Να ντυθώ. Δεν θα έχεις καμία απολύτως γνώση επί του θέματος. Αλλά εγώ θα προσπαθήσεις να κάνεις συζήτηση. Και να μην λες κανένα ναι. Έλα, αρφή. Τι λες, ρε μάλλον. Κάτσε ανοίξει το κινητό. Όχι, όχι, να προσέξεις. Λοιπόν, πρόσεξε. Να βάλω μουντιάλ. Πριν από μερικές μέρες, καμιά εβδομάδα πριν, έγινε το E3, το μεγαλύτερο convention για games. Ωραία. Και είχαμε μια τρελή, δεν θα έλεγα, ένα τρελό fail. Τρελό fail. Πού έγινε αυτό? Το E3. Ναι. Α, ξέρω εγώ, Las Vegas. Α, οκ, Αμερική. Ναι. Πήγανε εκεί, ανακοινώσαν διάφοροι τα project τους. Η Microsoft μπαίνει ξανά στο. Τι έλεγε και στον Internet Explorer. Τον πρώτο. Τον Edge. Ναι. Ότι αγοράζει 5 στούντιο για αποκλειστικά παιχνίδια για το Xbox. Okay. Γενικά τα τελευταία χρόνια θεωρείται ότι το PlayStation έχει και η Sony με το PlayStation έχουν κλέψει την παράσταση και την. Τη μάχη των κονσολών. Και εγώ ακόμα που δεν παίζω καθόλου, ας πούμε, το έχω καταλάβει. Επειδή έχουν πάρα πολύ καλά αποκλειστικά παιχνίδια. Εκεί ήταν η μαγιά τους. Θεωρητικά το Xbox είναι πιο δυνατό μηχάνημα από τα δύο. Το PlayStation έχει καλύτερα παιχνίδια, οπότε άμα είναι να πεις ποιο θα πάρω, ποιο θα πάρω, αυτό που θέλω να παίξω, αυτό θα πάρω. Δηλαδή God of War που είναι αποκλειστικό. Okay. Α, παίζουν και τέτοια. Δεν παίζουν και στις δύο κονσόλες όλα τα παιχνίδια. Όχι, αυτή είναι η πουστιά, ρε φίλε. Δες όμως τώρα τι γίνεται. Μεγάλη μαγιά έχει κάνει εδώ και ένα χρόνο περίπου η Nintendo. Η Nintendo έχει βγάλει το Switch, το οποίο είναι στην ουσία και σταθερό και portable μαζί. Αυτή ήταν η μαγιά πάντα, ότι το έχεις στο χέρι σου, βγαίνεις στον δρόμο παίζεις, αλλά άμα θες έχει ένα dock, το ένα πράγμα, πάνω, το κουμπώνεις πάνω και παίζεις στην τηλεόραση. Και έχουν βγάλει πάρα πολύ ωραία παιχνίδια, τύπου open map, να μπορείς να περπατάς και να πάει, okay. Τέτοια πράγματα, τα οποία δεν είναι το ίδιο με το να παίζεις Tetris, ας πούμε, κατάλαβες, είναι προφανώς next level πράγματα για portable. Α, οκ. Okay.
Το παιχνίδι όμως που θεωρείται. Όλα αυτά θα τα συνδέσω τώρα, περίμενε. Ναι, το περιμένω. Παιχνίδι όμως που θεωρείται το πιο μεγάλο αυτή τη στιγμή, ναι, στον κόσμο είναι το Fortnite. Το Fortnite είναι. Αυτό είναι ένα που έπαιζε εσύ και πέφτει, ναι, ναι, σε ένα, ναι, ναι, νησί και σε. Ακριβώς. Καθαρίζανε. Δες τώρα ποια είναι η μαγιά και για ποιο λόγο πετυχαίνει το Fortnite. Επειδή έχει κάποια βασικά πράγματα τα οποία είναι και το μέλλον του gaming, ωραία. Και είναι το multiplayer. 100 άτομα παίζουν μαζί. Εγώ θα βάζα μέσα και το ότι παίζεις πολύ γρήγορα. Δηλαδή μπαίνεις, πεθαίνεις, ξαναπαίζεις, ξαναπαίζεις. Οπότε εναλλάσσεις στην αγωνία, στη νίκη, στο θάνατο και ξανά, ξανά, ξανά αυτό. Edge of Tomorrow. Είναι πάρα πολύ ωραίο. No. Live, die, repeat. Οκ, okay, ναι. Mm. Όμως είναι δωρεάν. Και το είναι το καλύτερο αυτό. Ένα αυτό. Και το τελευταίο είναι το cross platform. Δηλαδή ότι την ίδια στιγμή μπορώ να είμαι εγώ στην ομάδα με τους άλλους τέσσερις, ας πούμε. Εγώ να παίζω από PlayStation, εσύ να παίζεις από Xbox, okay, και όλους από PC και μπορεί και κάποιος από το κινητό στο μέλλον. Okay. Νομίζω υπάρχει στα iOS, θα βγει και στα Android. Μια χαρά. Αυτή εδώ ήταν, είναι η καλύτερη μαγιά τους. Ανακοινώνουν το Fortnite για το Switch που λέγαμε πριν, της Nintendo, και σε 24 ώρες έχουμε 2 εκατομμύρια downloads του παιχνιδιού. Τι πουτανάρα. Αυτό είναι, εντάξει. Και δες τώρα τι γίνεται. Και εδώ έρχεται το fail. Οπότε, τι σημαίνει αυτό? Ότι άμα μπορώ να κάνω εγώ cross platform, μπορώ να παίζω στο PC. Μετά, επειδή υπάρχει ένας λογαριασμός, μπαίνεις με τους κωδικούς σου, μπορείς μετά να πας στο PlayStation και να παίξεις. Σωστά. Okay. Και άμα θέλεις, δηλαδή το ένα είναι στο δωμάτιο, το άλλο είναι στην κουζίνα, κατάλαβες. Πας να κατουρίσεις, παίζεις και ένα στο μπάνιο, σου. Ακριβώς. Ναι. Στο tablet, ας πούμε, που έχεις. Και λες, για να βγω έξω. Παίρνεις το Switch, έχεις κατεβάσει το Fortnite. Σωστά. Βάζεις κωδικούς και τι λέει. Ούψ. Δεν γίνεται να χρησιμοποιήσεις αυτό το λογαριασμό. Γιατί, ρε αδερφέ, δεν γίνεται να χρησιμοποιήσεις αυτό το λογαριασμό? Γιατί η Sony έχει μπλοκάρει το cross-platform με το Switch. Κανείς δεν ξέρει για ποιο λόγο. Δηλαδή, αν εσύ έχεις παίξει έστω και μία φορά, απλά συνδέθηκες στο PlayStation με δεν μπορείς να συνδεθείς. Δεν μπορείς με το, να μπεις με στο Switch. Μόνο στο Switch. Ναι, μπορείς PC, μπορείς Xbox, νομίζω. Δεν μπορείς στο γαμμένο Switch. Και δεν σημαίνει το θέμα. Κανείς δεν λέει τίποτα. Η Epic Games που έχει το Fortnite δεν λέει τίποτα. Η Sony δεν λέει τίποτα. Βγάζουν ανακοινώσεις του τύπου δεν ξέρω τι λέτε, εμείς τους αφήνουμε να μπαίνουν σε όλα τα υπόλοιπα χωρίς να πούνε εκτός του Switch. Άμα θέλετε να μας πείτε τα παραπονά σας, μπορείτε να στείλετε τα παραπονά σας. Και όλοι έχουν παράπονα, ρε μαλάκα, προφανώς, γιατί δεν μπορούν να μπουν. Πρέπει να φτιάξουν καινούριους λογαριασμούς, όπου σε εκείνους λογαριασμούς έχουν χτίσει, έχουν πληρώσει, ας πούμε, για να αγοράσουν τα πράγματά τους και τα λοιπά. Έχουν ένα επίπεδο και τα λοιπά και έχουν μείνει τώρα μαλάκες όλοι. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Το οποίο, ξέρεις τι, είναι full fail και λάθος τακτική από τη Sony. Γιατί ρε, πως το Switch δεν είναι αντιπαλός τους. Δεν είναι αντιπαλός τους. Εντάξει, το βλέπουν σε φάση μάλλον μην παίρνει θάρρος, ας πούμε, χωριάτης, ξέρω, κατάλαβες. Το δηλαδή, Nintendo είναι χωριάτης. Γενικά, να μην πάρει θάρρος κανείς, να μας ανέβει, ρε παιδί μου, στο κεφάλι φάση, ξέρω, κάτσε να τους κρατάμε λίγο σε τέτοιο. Έλα ρε φίλε, ξέρεις τι δεν καταλαβαίνω, αυτοί έχουν το PSV, το... Δεν ξέρεις καν τι είναι αυτό, ρε παιδί μου. Portable. Είναι portable συσκευή. Okay, ναι. Ας πούμε, το θεωρούν το PSV ότι μπορεί να φτάσει στο Switch ή ότι το Switch είναι το ο μεγάλος αντίπαλος, ας πούμε, του δικού τους, γιατί το PlayStation δεν είναι. Κάτσε να σκεφτώ. Όχι. Τα αποφάνθηκες. Ναι. Αυτά λοιπόν με το Fortnite. Μάλιστα. Και το fail της Sony. Τώρα γίνεται χαμούλες. Όλοι αυτό συζητάνε. Live, die, don't repeat. Don't repeat, τουλάχιστον με το λογαριασμό σου. Εν τω μεταξύ, πριν λίγο έκανα και την πρώτη μου νίκη στο Fortnite, φίλε. Μπράβο, Τάσο. Μπράβο. Γιατί υποτιμάσαι. Έλα, σήκερα σε ένα μπισκοτάκι. Κάτσε να πάρω εγώ. Γιατί υποτιμάσαι, φίλε, την νίκη μου? Δεν υποτιμάω την νίκη. Εντάξει, και εγώ κάνεις να παίζω το Milan Fantasy Manager, που είναι θεϊκό παιχνίδι.
Θεϊκό. Ναι. Βέβαια, 22 του μηνός κάνει update και αυτό. Upgrade, update, ό,τι θες. Και θα με πάει σε άλλο επίπεδο και μάλλον θα ξεκινήσω πάλι να τρώω καρπαζιά. Τρώω το μπισκοτάκι. Δεν θέλω καν να το σχολιάσω όλο αυτό. Οκ. Εντάξει, δεν το σχολιάζει. Δεν θα πω κάτι για το. Μίλαν Fantasy Manager, που δεν θα πω κάτι. Για το gaming experience που έχει. Ναι, είναι ένα τρομερό game αυτό. Παίζεται στο κινητό ή στο tablet. Η διάρκεια. Κοίταξε. Αν είσαι destroyed, θα ρίξει λεφτά, θα αγοράσει παίκτη, θα κάνει ένα. Αν δεν είσαι destroyed, θα παίξει τη μέρα. Destroyed είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται στην κοινότητά σα στον. Fantasy, όχι, ο Destroyed είναι αυτός που θα πληρώσει για να κερδίσει ένα παιχνίδι που παίζεται δωρεάν, να αγοράσει ξέρω εγώ τι, ξέρω ό,τι εγώ. Τέτοιο coins, ξέρω, όπλα μαλακής, εμφανίσεις το λες, ό,τι θες ξέρω καν αγοράζεις. Ναι, αγοράζεις για να κερδίσει κάποιους άλλους. Στο Fantasy, όχι, Milan, γενικά μιλάω, όσα δίδεις, σε όλα αγοράζει. Οι άλλοι, ο άλλος πλήρωνε για να παίξει στο Facebook, πώς το λέγανε, στο Farmville ας πούμε ο άλλος. Πληρώνει για να αγοράσει ραπανάκια. Αυτός είναι destroyed. Δεν είναι ήξερα κάποιον ο οποίος πούλησε τον λογαριασμό του στο Icarium. Το δημοσίο Icarium. Όχι. Είναι. Σαν το Age of Empire, ας πούμε. Okay. Πολύ απλό. Α, ναι, το έχω δει. Το έχω δει. Ναι, το ξέρω. Internet, ξέρω ναι. Το πούλησε 1500 ευρώ σε έναν τύπο ο οποίος ήθελε να έχει φουσκωμένο account τέλος πάντων. Ο άλλος okay. Το χτίσε, του πούλησε 1500 ευρώ μαλάκα. Μια χαρά. Και πούλησε 1500, έδωσε 1500 ευρώ για το Ικάρι μαλάκα. Αυτός που το έδωσε μπαγλαμάς, μπας, ο άλλος που το πούλησε μάγκας. Πούλησε αέρα. Σωστά. Τώρα βέβαια με αυτός που το πούλησε πήγε, πήρε τα 1500 και πήγε αγόρασε ένα άλλο λογαριασμό. Όχι, για ό,τι ξέρω πήρε. Είναι live diary, πήρε φάση. Πραγματάκια. Πήρε... Α, εντάξει, οκ. Okay. Πήρε ωραία πραγματάκια. Και... Μαγκιά του. Πήρε στη κόρη του πράγματα. Μια μαγιά του, μια χαρά, μια χαρά έτσι, αυτά είναι ωραία. Αχ, εγώ γιατί δεν έχω βρει ποτέ κανένα. Να πούμε. Καταρχήν, ναι. Δεν μπορούμε να βγάλουμε καμία αγγελία, ρε φίλε. Το έχει καλό το λογαριασμό ή. Καλό είναι, μωρέ, άδε. 10 ευρώ πια να το πουλήσουμε. Δεν ξέρω πώ πάνε στο. Στο χρηματιστήριο. Πού εντάσσεται αυτό τώρα που έχω εγώ τώρα. Είναι στο. Αυτό το κάνω download από. Κάτσε να πω. Από το Play Store, ας πούμε, δηλαδή το κάνει το παιχνίδι. Δεν ξέρω παραπέρα τι γίνεται. Βλέπω κάπου λέει προσφορά, λέει τόσα δολάρια λέει, για να αγοράσεις τόσα εκατομμύρια και κάτι παίχτησε και κάτι αυτά. Αλλά. Δύο κουμπάκια χτυπαταμών. Είσαι καλός. Καλός είμαι, εντάξει. Ποιο είναι το game level σου, τα skill σου. Πόσο είναι, γρήγορα τα πάντα. Είναι καλά, πάω καλά, πάω καλά. Αλλά επειδή είναι διαδραστικό με την πραγματική. Με τα πραγματικά στατιστικά των παιχτών. Μερικές φορές μου κάνουν μπινιές, ας πούμε. The future of gaming. Ναι. Μαθαίνω, βέβαια βρίσκω παίκτες. Ρε τραγώ παπά. Αυτός δεν είναι ο παπάς που χάσανε στο δέντρο πάνω. Στο δάσος. Όχι. Αχ, κάναμε το διάλειμμα μας. Εντάξει, λίγο ήταν η διάρκεια. Θα βλέπουμε διάλειμμα, μάλλον. Η αλήθεια είναι ότι θα μας συγχωρήσετε για αυτό που συνέβη, γιατί. Παίζει, τώρα φαντάσου να μας ακούει κάποιος. Το ξεχνάμε ρε φίλε. Φαντάσου κάποιος να μας ακούει. Δεν είναι οι καμπάνες του πολέμου. Ας σε ακουστικά. Θα του έρχεται δυνατά. Ναι, οκ. Το καλύτερο είναι ότι κανείς θα μας ακούει μέχρι αυτή τη στιγμή στην εκπομπή. Οπότε 29 λεπτά δεν έχουμε πει τίποτα. Οκ. Λέω. Πάμε. Τι λες. Βάζω τραγουδάκι. Ναι. Επιστρέφουμε. Ναι. Anime Report, έχω να πω την άποψή μου για ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή στα anime. Ναι, κι όμως. Σειρούλες, ταινιούλες και καταλήγουμε με κύριο review Hereditary και κλείνουμε φίλα. Okay. Κάνει μια χαρά εκπομπούλα. Hereditary. Η κομματάρα που θα βάλουμε τώρα είναι αρκετά σκληρή. Flying Whales από Godzilla. Οι τάμενες φάλαινες. Σ' αρέσουν αρκετά αυτοί. Godzilla. Ναι. Ο τελευταίος δίσκος μου άρεσε υπερβολικά πολύ. Για βάλε. Αυτό γιατί... εδώ είναι από τον προηγούμενο δίσκο που παραμένουν, που είχαν ακόμα αυτά τα brutal φωνητικά. Αλλά ρε φίλε, το νιώθεις το. Καταρχήν και το πόσο καλή είναι σε αυτό που κάνω.
και το πόσο βαρύ είναι το μέταλ τους. Βάλε μπας και αλλάξω γνώμη για αυτούς. Άιντε μας. We'll be right back.
αλλάξει καμιά γνώμη για την Ελλάδα. Καλή είναι. Συμπαθητική είναι. Συμπαθητική. Ναι. Πρέπει να πάρω και άλλα ακούσματα για να δω. Πέρσι που δεν πήγα στο Rock Wave το δω. Ναι, θυμάμαι που το έλεγε συνέχεια Godzilla και Godzilla. Σε μερικά χρονάκια. Θα βγει ο Godzilla τώρα πάνω από τον Godzilla. Το καλύτερο συγκρότημα του κόσμου θα ήταν. No, I don't think so, Τάκη. Α, στη Metal. Οκ. Προφανώς. Όχι στο λαϊκό ελληνικό παραδοσιακό. Όχι, του κόσμου τελεία. Ναι, οκ. Ναι, τον Godzilla είναι από τον Godzilla. Προφανώς. Το ξέρεις. Προφανώς. Godzilla ήταν. Το είδαμε όλοι στην ταινία την πρώτη του Godzilla που βγήκε στην Αμερική, που έλεγε ο Ιάπωνας εκεί κάτω από το κερί, τον άλλο τον έκαιγε και έλεγε Godzilla, Godzilla. Τον έκαιγε με το κερί, τον έχει τύπου στα μάτια του. Ναι. Το ξέρεις, οι Ιάπωνες, το λάμδα και το ρο, νομίζω, όχι δεν το... Υπάρχει ένα θέμα. Μερικοί δεν το λένε, μερικοί λένε και τα δύο, μερικοί δεν μπορούν να πούν το λάμδα, μερικοί δεν μπορούν να πούν το ρο. Κατάλαβες. Δεν έχουν μαζευτεί όλοι μαζί να πούν πώς το λένε, ας πούμε. Όχι, ρε, είναι και πολύ, ναι, δεν γίνεται. Ανάλογα αλλά... την περιοχή. Α, οκ, okay, ναι. Λογικό, εντάξει, πάντω. Αυτό το Godzilla, ναι. Εμείς το λέμε Godzilla. Είναι θέμα. Εμείς οι μη Ιάπωνες. Ναι, οκ. Είναι θέμα τη μετάφραση. Γιατί το ίδιο, που αυτοί, το ίδιο γράμμα που λένε αυτοί ρο, ο άλλος που το μετέφρασε πρώτος. Το μετέφρασε σαν λάμδα. Ναι. Και να μην είναι πάντα για. Α, οκ, οκ. Okay. Οπότε δεν έχει να κάνει, ας πούμε, απλά ότι είναι πιο εύηχο, όπως λέγεται. Όχι, όχι, δεν νομίζω. Μάλιστα. Εκτός άμα το βάλαν κάτω αυτοί που το αποφασίσουν και είπαν αυτό μας αρέσει πιο πολύ. Είναι πιο εύηχο. Είναι, κατά... το Godzilla είναι πιο εύηχο από τον Godzilla. Όχι, Godzilla. Και το συγκρότημα το έβαλε Godzilla σαν σύμβολο. Ο Godzilla, σαν σύμβολο της. Κακής του, πάνω το πω στα αγγλικά, ρε μάλλον. Bad τι? Του pollution, ρε φίλε. Α, τη μόλι του πλανήτη. Vegan είναι. Μπορεί. Okay. Ναι, μην κάνεις να χάσω. Όχι πάσα ιδέα, οποιαδήποτε ιδέα θα μπορούσα να σχηματίσω. Για τους Godzilla. Αν είναι περιβαλλοντολόγοι, ας πούμε. Ευαισθητοποιημένοι. Ευαισθητοποιημένοι, δεν θυμάστε. Οκ, okay, καλά κάνουν. Ναι. Τι. Anime report, φίλε. Anime report, για πες, είμαι όλο αυτιά. Έχω να πω. Θα λες, είπαμε. Ναι, αλήθεια. Πες, ρε φίλε. Όχι, γιατί πριν δεν συμμετείχα, ρε φίλε. Κάτι έκανε. Μας είπες για το Milan Fantasy Football. Milan Fantasy Manager. Manager, ναι. Λοιπόν, βλέπω. Κάτσε να δω. 3-4 πραγματάκια. Δεν έχει κανένα update. Τα οποία τα πάνε πάρα πολύ καλά. Καταρχήν, το σοκουνέγκινο σώμα βρίσκεται στην τρίτη σεζόν. Σοκουνέγκινο σώμα, το μαγειρικό άνιμε το οποίο βλέπω. Α, έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτό. Ναι. Κάτσε, ρε φίλε, ξέρω για να πω πραγματάκια για πες. Το οποίο για κάποιο λόγο ανεξήγητο είναι καταπληκτικό, φίλε. Βλέπεις μάχες τύπου Master Chef και έχει τόσο συνέστημα και τόσο δράση. Αυτό είναι που έτρωγε, που τρώει φαγητό και αρχίζει και βγάζει κραυγές ειδονής, ας πούμε. Ακριβώς. Η κοπελίτσα. Όχι μόνο κραυγές ειδονής, σκίζονται τα ρούχα, τυλίγονται πλοκάμια. Μεγαλώνουν τα βυζιά και τέτοια. Σαν τελευταίο που σε διξεστεί και καλά είχε φτιάξει ο άλλος κάτι τόσο... Είχε βάλει αλάτι στο φαγητό, ξέρω. Είχε φτιάξει κάτι τόσο αφράτο. Να. Και οι τρεις κρυπές σπάνε τα ρούχα τους. Ήταν δύο άντρες και μια γυναίκα. Ωραία. Ναι. Σκίζονται τα ρούχα. Ναι. Και τους δείχνει τη γυναίκα έτσι γυμνή, ξέρω εγώ, με κάτι τεράστια βυζιά. Ναι. Και τους δύο άντρες μέσα στα βυζιά της και να λέει είναι τόσο. Τόσο αφράτο αυτό που τρόπο νιώθω σαν να βρίσκομαι ανάμεσα στα στήθη μιας γυναίκας. Αυτό έγινε. Ωχ, μπορώ μάλλα. Και ήταν γαμάτο, είναι τόσο καλό άνιμε. Είναι τόσο καλό.
Άκουσα σχόλια ότι είναι λίγο σεξιστικό αυτό οι περιπτώσεις που τρώει ο άλλος και η αντίδραση που βγάζει, ας πούμε, ο άντρας και η γυναίκα. Σεξιστικό δεν κατάλαβα. Της γυναίκας, ας πούμε, έχει τρελό οργασμό στην ουσία και άλλος κάνει. Α, ωραίο είναι αυτό. Αυτά είναι φήμες, φίλε. Γιατί, ας πούμε, στο συγκεκριμένο τέτοιο που σου λέω, ναι, σκάνε των δύο αντρών τα ρούχα και είναι bodybuilderάδες από κάτω, ρε, φτιαγμένοι έτσι. Ντούκια, έτσι ξέρω εγώ και τα λοιπά. Η γκόμενα έπρεπε να δείξει τα φράτα ψωμάκια του μπέργκερ, ας πούμε. Κατάλαβες. Okay. Ναι. Οπότε ο καθένας μπορεί να δει αυτό που γουστάρ. Σωστό και αυτό, ναι, γιατί όχι. Ναι, δεν αντιλέγω, ρε παιδί μου. Εγώ σου λέω απλά σχολιάζω κάποια, κάτι πραγματάκια που φαίνονται αυτιά μου. Βρισκόμαστε στην τρίτη σεζόν, φίλε, όπου τώρα είμαστε στις εξετάσεις για να πάνε στη δεύτερη χρονιά στη σχολή, okay, σχολή μαγειρικής. Και επειδή κάποιοι έχουν φύγει και έχουν χάσει, ας πούμε, τις εξετάσεις και έχουν αποκλειστεί από το πανεπιστήμιο, αλλά ο διευθυντής είναι κακός και θέλει να τα κάνει όλα τόσο γκουρμέ που να τα κάνουν όλοι φωτοτυπία. Κατάλαβες ότι θα το κόβουμε έτσι, θα το κάνουμε έτσι, τέλος. Παπαγαλία δηλαδή. Να κόψει την τη φαντασία, φαντασία και τη δημιουργικότητα. Γίνεται μία μάχη μεταξύ της, μία μικρής μερίδας των μαθητών με στην ουσία τους καθεστωτικούς χουντικούς μάγειρες του διευθυντή. Και τώρα έχουμε battle. Θα μπορούσε να ονομαστεί το η σεζόν Hunger Games, ας πούμε. Όχι. Είναι η διαπίνας, ας πούμε. Όχι. Κάτι λες τώρα. Και τώρα έχουν σοκουνέγκι, δηλαδή battle, ναι, μονομαχία, 10x10. Okay, δεν είναι ένας με έναν, 10x10. Και είναι η καλύτερη της σχολής με κάποιους πολύ καλούς, αλλά παρακμιακούς, ρε, αυτοί που θέλουν να πειραματιστούν κτλ. Και φίλε, έχει συγκίνηση η φάση, ρε. Χωρίς πλάκες, πιένει εδώ. Ναι. Να σε πω ένα γιατί. Πες. Ας πούμε, δες. Η κόρη του διευθυντή, η οποία, πρόσεξε, είναι προφανώς γυναίκα και έχει την good tongue. Tongue. Ναι, τι δηλαδή κάνει. Δηλαδή έχει την θεϊκή γλώσσα. Για πες. Καταλαβαίνει. Ακούγεται ήδη σεξιστικό. Έχει την καλύτερη αίσθηση γεύσης. Συνεχίζει. Έχει υπερβολικά καλή αίσθηση της γεύσης. Και αυτό την κάνει υπερβολικά καλή μαγείρισα, ταλέντο, okay, και κρίτρια. Και την είχε ο μπαμπάς της με το καμτσίκι, με το μαστίγιο. Σταμάτα ρε όλα να τα βλέπεις τέτοια. Για από τα 5 της να έρχονται άνθρωποι να φέρουν το φαγητό από τα εστιατόρια τους για να τα κρίνει αυτή. Και αυτή ήταν η μέρα της. Και αυτή δοκίμαζε το φαγητό των άλλων. Ναι, αλλά όπως καταλαβαίνεις, από τα 5 όλη τη μέρα έκανε αυτό. Δοκίμαζε φαγητό. Και αυτό την έκανε να γίνει πολύ μαλακισμένη, ρε. Ήταν σε φάση ό,τι μου φέρεις και είναι μέτριο, θα σε βρίσω, θα σε κάνω σκουπίδι. Α, πολύ του πέ, πολύ δεν είναι. Μέχρι που αυτή συναντάει τον Σώμα, τον πρωταγωνιστή μας, ο οποίος είναι πάρα πολύ χαρούμενο παλικάρι και χτυπάει τους κανόνες κτλ. Είναι μεγαλωμένος σε ένα οικογενειακό ταβερνάκι, ας πούμε. Ταβερνίο. Ταβερνίο. Σε ένα οικογενειακό. Ψαράδικο φάση. Πατσά. Ή κρέα. Πατσατζίδικο. Το ιαπωνικό τέτοιο, ξέρεις. No. Ράμεν και νούντλς. Okay, τέτοια, no, πράγματα, γιαρφίλε. Τα οποία δεν είναι γκουρμέ. Αλλά είναι αυτό το, ξέρεις, το working class. Ναι. No. Και της δίνει έναν άλλο αέρα, ρε φίλε. Και μέσω της, με τη βοήθειά του, καταφέρνει αυτή να χτυπήσει τον πατέρα της και να πει όχι, ρε βούλη, να πατήσει πόδι κάτω. Να πει όχι, θέλω να διασκεδάσω, ξέρω εγώ, με αυτό που θέλω να κάνω. Εδώ να μαγειρέψω μια φορά επιτέλους και να φεθώ ελεύθερη και όχι να είναι ό,τι μου πει. Ναι, ναι, σωστά. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Και είναι την κόρη το πουστικό. Μάστε, οκ. Και είχε μια σκηνή στο πρώτο τελευταίο επεισόδιο, φίλε. Κάνανε τέτοιο. Χέλι. Ωραία. Ναι. Και είναι ο άλλος, σου λέω. Σε φάση καθόταν, γυρνούσε από εκεί, γυρνούσε από εδώ, δεν ασχολιόταν με τη μάχη, ρε, με τη μονομαχία. Και του λένε. Και του λέω, γυρνάει όλος και του προσβάλλει τους φίλους του. Ο αντίπαλος. Ξέρεις, σκοτεινιάζουν τα μάτια.
σε φάση τύπες δραμάδα και βγάζει το χέρι πάνω, παπ. Το ηλεκτρικό χέρι. Κάνει το μαχαίρι και κάνει χράεκ. Το φιλετάρι ανοίγει και βλέπεις μετά από 3 δευτερόλεπτα το αίμα να βγαίνει και λένε πόσο γρήγορα το έκανε και τέλεια κατάλαβες. Δηλαδή μετά από 3 δευτερόλεπτα ένιωσαν τα... Ναι, τα αγγεία το τέτοιο. Μα, να... Τι... Έχω να νιώσω τόσο ένταση και δράση από το Mad Max, μα λέει. Τι παίρνεις ρε Πούστη, τι παίρνεις. Αυτά για το Σοκουνέγκινο Σώμα. Πίνας. Τρίτη σεζόν συνεχίζει και πάει σε τρελό, πάει για τρελό φινάλε. Γίνει ο χαμούλης. Τα μαχαίρια θα πιάσουν με φωτιές. Το πιστεύω. Το πιστεύω. Άλλο, και άλλο τα, και τα αφράτα. Ναι, okay. Το άλλο άνιμε που βλέπω είναι το Boku no Hero Academia. Αυτό το έχουμε ξανακούσει, ναι, ναι, ναι. Τένις είναι, τι, βόλεϊ, κάτι. Όχι ρε, τρελέ. Είναι heroes, super heroes. Α, οκ. Okay. Spoof θα μπορούσαμε να το πούμε. Ναι. Μια πολύ καλή version του υπερηρωικού concept από τους Ιαπωνέζους. Το οποίο και αυτό στην τρίτη σεζόν, πάρα πολύ δυνατό και αυτό. Είχαμε ένα από τα πιο, ας πούμε, περιμένει ο κόσμος να το δει fight εδώ και αρκετό καιρό. Τον υπέρτατο κακό με τον υπέρτατο καλό, ας το πούμε έτσι, ξέρω εγώ. Και μετά από το επεισόδιο βγήκανε οι fans στα Facebook να μιλήσουν για ό,τι καλύτερο υπήρξε ποτέ, ξέρω εγώ, και έτσι και έτσι. Έχω να πω ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο fight. Αλλά υπάρχει κάπου ένα αλλά. Ναι, ναι, φυσικά. Η μαγιά του ήταν ότι, όπως και σε ολόκληρο το anime, έτσι, το οποίο είναι πολύ καλό φτιαγμένο, με πάρα πολύ ωραίο σχέδιο και ωραία σκηνοθεσία. Ειδικά μπορείς να καταλάβεις πόσο σημασία έχει η σκηνοθεσία σε ένα animation που σου δίνει την πλήρη ελευθερία να κάνεις τι γουστάρεις. Εκεί πέρα ο σκηνοθέτης θα σου δώσει αυτές τις γωνίες και αυτές τις σκηνές οι οποίες θα πάνε το μέσο παρακάτω, ρε φίλε. Κάτι το οποίο δεν μπορείς να το κάνεις σε μια, ας πούμε, μεσαίου budget ταινία. Δεν έχεις την ίδια ελευθερία. Σε αυτό το άνιμε όλη η μαγιά είναι στο συνέστημα και σε αυτό. Δηλαδή θα σου προξενήσει πολύ δυνατά συναισθήματα και τη συγκίνηση και την αγωνία και τα λοιπά, και θα παίξει πάνω σε αυτό. Δεν μπορώ να το συγκρίνω με άλλες μάχες που έχουμε δει σε άλλα άνιμε πολύ καλύτερες. Ήταν πολύ συγκινητικό μέχρι και όμως, ρε φίλε. Και νομίζω ότι από εδώ και πέρα ξεκινάει η ιστορία, αν και φοβάμαι ότι θα τελειώσει η σεζόν στα κοντά, δεν έχω ενημέρωση τη φάση, κάπου 13 επεισόδια βγάζουν κάθε σεζόν, 12-13. Θα μπορούσαμε να το συνεχίσουμε, ρε φίλε, γιατί είναι σε πολύ ωραία φάση. Τώρα δεν γίνεται να περιμένουμε χρόνια για το ξανά. Έτσι είναι αυτά, ρε μεγάλη. Τι να κάνουμε, γι' αυτό σου παγώ. Σεζόν, σειρούλε μία σεζόν και ό,τι καλύτερο. Το γαμπάτο είναι ότι βγαίνει Σάββατο πρωί, ρε. Οπότε περιμένω να βγει το παιδικό μου να το δω Σαββατοκύριακο. Ανοίγει το Star, α πούμε, ξέρω εγώ. Τρώσε... ναι, ναι, περίπου. Τα δημητριακά σου με το γάλα, ξέρω εγώ. Ναι, τα σοκομπιλάκια σου. Τώρα να σκεφτώ, ναι, ναι. Σοκομπιλάκια, ναι, ξέρω, μεγάλα και έτσι. Όχι σοκομπιλάκια. Αλλά αυτά τα. Πήρα, μια σακούλα τσόκο. Balls. Τσοκοφλέξ. Ναι. Ωραία, ήταν σακοφλέξ, αλλά σοκολατένια. Και βρήκαμε σε ένα άσπρο, μάλλον. Μη σοκολατένια. Σοβαρά. Καταγγελία, μήνυση. Μαλάκα, εντάξει. Ήθελα να το δω και. Ντροπή και έσχος. Άλλο, βλέπεις κι άλλο. Τα άλλα θα τα αφήσουμε. Θα ξαναπώ. Τώρα τρέχουν. Τον επόμενο μήνα. Τώρα τρέχουν. Δείτε τα. Αν δεν τα έχετε δει, τσεκαρέτε τα. Αν έχετε δει τις προηγούμενες σεζόν, δέστε και αυτές τις σεζόν. Πάνε τρένο και τα δύο. Και το Σοκουνέγκινο Σώμα, το οποίο φίλος στη Γερμανία Τρότ. Να. Το είδε. Και έπαθε πλάκα. Έπαθε πλάκα, μαλάκα. Ήταν από αυτούς που με κορδεύασαν και σένα, ρε, και τον αδερφό μου. Πεις είναι μάγειρας. Δουλεύει σε μαγειρίο. Και βλέπει. Δουλεύει σε εστιατόριο. Και αυτός είναι από τους πουλημένους, ρε.
του γκρουμένιο τώρα. Α, οκ. Okay. Γι' αυτό του έδεσε. Ναι. Όχι ρε φίλε. Δηλαδή μιλάμε για καταπληκτικό άνιμο. Καταπληκτικό. Okay, ναι, εντάξει. Σταματά την πλάκα. Το τελευταίο είναι το φυσικά το βόλεϊ, το οποίο είναι σε άλλο επίπεδο. Σε άλλο επίπεδο. Και όταν βγει η τρίτη σεζόν θα τα συζητήσουμε. Ωραία. Η τέταρτη βασικά. Τέλεια. Okay. Πες και εσύ τίποτα ρε τρελά. Εγώ. Γιατί μετά έχω μια σούμα από πραγματάκια. Α, οκ. Okay. Εγώ ήθελα να δω τι ήθελα να είδες δω. Είδες την Ιούλα. Τι είδα. Είδες την Ιούλα. Είδα την Ιούλα. Ξέρεις, εκεί που με έχει φάει ρε παιδί μου, είχα σκάσει και ήθελα σον και καλά να κάτσω να δω κάτι παλιό, καλό ας πούμε. Είχα βαλεδιάρικο και δεν μπορούσα να πετύχω αυτό που ήθελα. Ήθελα να δω το Παγκόσμιο Πόλεμο Z, ας πούμε. Okay. Δεν του κατάφερα εκείνη τη μέρα και δεν μου έρχονταν να κάνει στο μυαλό. Οπότε λέω. Πέτυχες να δεις το World War Z. Ναι, γιατί ο τυπάς που έκανε το ripping δεν το έκανε καλό. Και ψάχνω να βρω κάτι και πέφτω μάτι μου στο Death Wish. Το remake του Eli Roth με τον Bruce Willis της ταινίας του late 70s, αρχές 80s με τον Charles Bronson, εκδικητής ξέρω εγώ τιμωρός κατά πάντων γιατί του είχαν σκοτώσει γυναίκα και παιδί και βιάσει ταυτόχρονα. Δεν το δει ποτέ αυτό. Είναι ξεκίνησε μεγάλο μπάζες, ας πούμε σαν ρεύμα εκδίκηση, δεν ήταν τόσο Clint Eastwood φάση βρώμικος χάρη. Ήτανε πιο βρώμικο. Ναι, πολύ πρωτότυπο. Πιο αιματηρό θες να ναι. Μέχρι εκεί. Είχε ας πούμε και του σκοτώσαν και του βιάσανε γυναίκα και κόρη νομίζω σε κάποιο από όλα αυτά γιατί γυριστήκαν 4-5 και αυτός πήρε τον νόμο. Όλα remake ή... Συνέχειες. Death Wish 1, 2, 3, 4, 5, στο 4 δηλαδή τι τίποτα, το ίδιο απλά βρίσκανε άλλους τρόπους για τέτοιο ρεύμα. Δύο χρόνια ξέρεις. Κοίταξε, ήταν η εποχή, πώς ήταν η εποχή της βιντεοτενίας εδώ και με τον Στάθη Ψάλτη, ας πούμε, κάθε χρονιά μια ταινία ίδια με την προηγούμενη πάνω κάτω. Που όλο περιέργω τώρα που το σκέφτομαι δεν είναι το ίδιο. Ήταν πιο ενδιαφέρον ο Στάθη Ψάλτη και ο στηρισμό Μουστάκα. Ο Στάθη είχε το star quality για να το πούμε. Ναι, οκ, δεκτών ήταν λάθο το τέτοιο σύγκριση. Αλλά έβγαζε λεφτά εκείνη την περίοδο αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Προφανώς, μιλάμε τώρα φυσικά δεν ξέρω αν έπαιζε σινεμά. Ενδεχομένως να έπαιζε πιο πολύ βιντεοκασέτα φάση. Μάλλον. Έχει το Eli Roth που αφού είπε να ξεκουραστεί από τις υπερεπιτυχημένες ταινίες που έχει κάνει πούμε, στη ζωή του και ήθελε να κάνει κάτι χαλαρό και ήρεμο, αυτός ο μεγάλος δημιουργός πάει και παίρνει τον Death Wish. Παίρνει και τον Bruce Willis ο οποίος σίγουρα δεν είναι Στάθης Ψάλτης. Είναι πολύ καλός τύπος. Αλλά δεν είναι Στάθης Ψάλτης. Δεν είναι Στάθης Ψάλτης, βαριέται λίγο. Νομίζω μόνο, το μόνο το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι η ταινία του Shyamalan, το Glass, πώς γίνεται. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα έχει κάποιο άλλο ενδιαφέρον γιατί όσο ό,τι έχει παίξει τώρα τελευταία τον βλέπεις τη βαριέτη που παίζει, ας πούμε. Και τον παίρνει σαν τον πατέρα και άντρα της κόρης και γυναίκας. Μπορείς να πεις πρωταγωνιστής και ναι, να το βάζω σε τέτοιο. Μπορείς να μεγαλώσει το κείμενό μου. Okay, σωστά. Ο οποίος σκοτώνει τη γυναίκα του, δεν βιάζεται. Μαλακία. Τραυματίζεται πολύ σοβαρά η κόρη του, δεν βιάζεται. Ρε μαλακία τι φάζει. Που πάει να πει έχουμε δύο φάουλ. Δεν έχουμε ιστορία. Ναι, δεν έχουμε ιστορία. Και αυτός κάθεται, ο οποίος είναι νευροχειρούργος ή χειρούργος, κάτι είναι, ξέρω, ξέρεις, είναι και πολιτισμένος άνθρωπος, είναι επιστήμονας, είναι και τέτοιο ρε παιδί μου. Προσπαθεί, μιλάει με τους μπάτσους, παίζει ο τυπάς που παίζει στο Breaking Bad τον μπάτσο, παίζει και εδώ τον μπάτσο. Okay, ακόμα οπότε, δεν πρόκειται να λύσει το έγκλημα, ας πούμε, καταλαβαίνεις γιατί δεν το έχει κάνει μια φορά, το κάνει τώρα, ας πούμε. Και αυτό, σύν ότι είναι ήδη με τον Bruce Willis αυτό, σαν αντιγραφή του Bruce Willis, ναι, λίγο στο πιο άσχημο. Ναι, okay. Παίζει και ο Vincent D'Onofrio, ο οποίος κάνει ένα καλό συμπαθητικό ρόλο του αδερφού του Bruce Willis. Και είναι λίγο αδιάφορος βέβαια. Ενδιαφέρεται μόνο για τον Daredevil και τον Vincent. Ναι, ακριβώς, σωστό point. Και για κάποιο λόγο, ενώ δεν μπορούν να βρουν τον δολοφόνο, ας πούμε, ξέρεις, την πρώτη εβδομάδα, τη δεύτερη, τον ένα μήνα, δεν μας λέει ποιο είναι το βάθος, το χρονικό, ρε παιδί μου. Okay. Αποφασίζει ο Bruce Willis ότι ξέρεις, θα πάω να αγοράσω ένα όπλο και θα πάω να καθαρίζω
τυπάδες που απειλούν κόσμο, που διαπράττουν εγκλήματα, που βιάζουν γυναίκες, που ληστεύουν. Πάει ένα μπει στο αυτοκίνητο, μπαίνουν οι άλλοι μέσα στο αυτοκίνητο, ας πούμε, να την πετάνε κάτω, πάνε να το πάρουν. Μπαμπαμ, τους καθαρίζει αυτό. Spoiler τώρα. Vigilante. Ναι. Δηλαδή. Αλλά είναι λίγο χαζό. Χαζό και επικίνδυνο εισαγωγικά, γιατί προφανώς και ένα μεγάλο μέρος του κοινού που θα δει την ταινία θα ταυτιστεί πάνω κάτω λίγο με την οπλοκατοχή, ειδικά για Αμερική μιλάμε. Ναι, okay. Ναι. Γιατί αυτό που πουλάει είναι ότι είμαστε στο, δεν θυμάμαι τώρα, Seattle. Ότι όλοι θέλουν να μας σκοτώσουν. Είναι σε μια πόλη, ρε παιδί, δεν θυμάμαι σε ποια πόλη είναι. Ατλάντα, Σικάγο, κάπου είναι. Και υπάρχει μεγάλη εγκληματικότητα, τρομερή εγκληματικότητα. Είναι συνέχεια ένα τύπο στο ραδιόφωνο και μιλάει. Ξέρεις, αυτοί που κάνουν εκπομπές στο ραδιόφωνο και λένε: πείτε μας τη γνώμη σας. Θέλετε να σκοτωθούν ή να μην σκοτωθούν, ξέρω, κάτι τέτοια. Okay. Και παίρνει τον νόμο στα χέρια του και αρχίζει και καθαρίζει κόσμο. Και ξαφνικά βλέπεις: από τη μία το ραδιόφωνο λέει, είναι καλός ο Vigilante ή είναι ένας που είναι και αυτός εγκληματίας γιατί παίρνει τον νόμο στα χέρια. Για τον Daredevil μιλάς. Όχι, για τον Deathwish. Okay, για τον Deathwish, ναι. Okay. Τουλάχιστον στον Daredevil έχει το background να στηρίξει, ρε παιδί μου, τότε. Καταλαβαίνεις. Ούτε και το κάνει σωστά, αλλά τέλος. Ναι, αλλά το έχει όμως, το κάνει όμως. Δηλαδή έχει κάποια φόντα να το στηρίξει. Δεν είναι πολύ αστείο το όλο τέτοιο. Βαρετή, ψιλομονόχνοτη 100 λεπτά διάρκεια ταινία, θα μπορούσε και ένα δεκαλεπτάκι, τεταρτάκι λιγότερο. Βλέπω εδώ στο Euro.gr ότι κανείς κριτικός, ναι, δεν το αγάπησε. Δεν πα σινεμά με την καμία, δεν ξέρω αν παίζεται και όσο, δεν πρέπει να παίζεται πλέον. Αλλά με βάση 15 κριτικές έχουμε 32 βαθμούς. Τώρα το 2 πώς βγαίνει ακριβώς δεν ξέρω, αλλά πάει ένας μέσος όρος μάλλον. Όπως αλλά βγαίνουν και στα υπόλοιπα sites που βαθμολογούν τέτοιο προφανώς. Κοίταξε, το έβαλε 19. Δεν ασχολείσαι ιδιαίτερα. Όσον αφορά το αιματάκι, γιατί ο Eli Roth έχει το, δεν το χάνει τελείως εκεί. Δηλαδή έχει 2-3 σκηνές που λες, εγώ έλεγα ότι δεν θα δείξει τίποτα. Eli Roth είσαι, ρε φίλε, είσαι λίγο χοροράς, πλατεράς, κακιάς ώρας, μένα, αλλά είσαι. Κάτι θα δείξεις. Εγώ περίμενα ότι δεν θα δείξει, θα φοβηθεί ότι θα το βάλουν χέρι να πάρει τίποτα εισπρακτικά η ταινία μπάσκετ. Αλλά δεν του βάλανε χέρι από ό,τι φαίνεται και έχει κάτι κεφάλια, κάτι τέτοια από εδώ, από εκεί, με κάτι αυτοκίνητα να σκάνε πάνω και να ανοίγουν. Okay, εντάξει, εκεί το σώζει λίγο. Αλλά γενικά, αν είναι να επιλέξεις μεταξύ τον αγώνα Μπουργκίνα Φάσο, Βόρεια Κορέα στο Μουντιάλ, ας πούμε, σε κάποιο υποθετικό Μουντιάλ στις 3 η ώρα το μεσημέρι της Κυριακής, και το Death Wish, θα μπει σε δίλημα. Για να μιλήσουμε με όρους Μουντιάλ. Μπουργκίνα Φάσο, νομίζω. Νομίζω και εγώ, ναι. Πώς λέγεται το εξωτικό νησί της Ελλάδας? Όχι, ρε πούστη. Κάτσε. Επίσης θα ήθελα να πω ότι αυτό είναι μεγάλο κακό. Το αστείο καταλήγει, ναι, ως Μπουργκίνα Φάσο. Έλα, μάλα, καλά, δεν θέλω. Αλλά, συγγνώμη οι ακροατές, θα το εξελίξω και θα επανέλθω με αυτό το... Επίσης θα ήθελα να πω ότι, ρε παιδιά, εσείς που ρυπάρετε, σας παρακαλώ, γιατί μας καταστρέφετε? Ξέρω ότι κάνετε τέλεια δουλειά σχεδόν, αλλά γιατί με βάζετε στο σημείο να μην μπορώ να δω για τρίτη φορά, ας πούμε, το τέτοιο. Ευτυχώς η επόμενη προσπάθεια που έκανα να δω μια ταινία που είχα ξαναδεί και ήθελα να τη θυμηθώ, το Oblivion, ας πούμε, mm-hmm, κατάφερε και το είδα και δεν έπεσα στην παγίδα κάποιου Death Wish. Μάλιστα. Πάντως, άμα θες να κατεβάζεις ταινιούλες και τα λοιπά για να έχεις σωστούς υπόέτολους, πρέπει να μπεις στο subs.xyz και να βρεις και μέσα ποιοτικούς υπόέτολους από παιδιά τα οποία δουλεύουν αφιλοκερδώς για να σου προσφέρουν τη σωστή θέση για την ίσκυση. Το γουστάρουν, το σέβονται, κάνουν καλή δουλειά γενικά. Το subs.xyz, ο οποίος είναι ένας από τους supporter μας. Οπότε τσεκάρετε το, η δουλειά εκεί πέρα γίνεται σωστά. Α, ξεκίνησα το τέτοιο, δεν σου είπα, το Killing Eve. Μετά από το πρίξιμο που έχω φάει. Το έχω σπαμάρει full. Ναι. Δύο επεισοδιάκια. Πολύ καλό. Πολύ συμπαθητικό θα έλεγα. Όχι πολύ καλό. Πολύ συμπαθητικό και φαίνεται όμως ότι ανεβαίνει. Και νομίζω τώρα στο τρίτο επεισόδιο ότι θα δείξει το όλο του, ένα μεγάλο μέρος του μεγαλείου του, ας πούμε, που φαντάζομαι ότι θα έχει. Γιατί φαίνεται ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον εξέλιξη. Μια... Έχω βρει ακόμα δύο σειρούλες οι οποίες πιστεύω ότι είναι στο ίδιο επίπεδο. Οκ. Okay. Ναι. Το ένα είναι το Barry και το άλλο είναι το Happy. Οκ. Okay. Ο Barry πήρε Happy. Όχι. Λοιπόν, ο Barry σίγουρα δεν είναι Happy.
Γιατί ο Μπάρι είναι ένας τύπος ο οποίος είναι δολοφόνος. Okay. Πάλι δολοφόνος. Ναι. Δολοφόνος του στυλ, πληρωμένος δολοφόνος, έτσι. Ναι, σαν την αυτή που θέλει να σκοτώσει την ίδια. Ακριβώς. Τώρα εδώ πέρα όμως τι έχουμε, φίλα. Καταρχήν είναι dark κομμωδία. Όπως το Killing Eve. Όπως το Killing Eve. Είναι, είναι η περίοδος που παίρνει τέτοια. Ναι, 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 ναι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ο Bill Hader υπογράφει σενάριο και πρωταγωνιστής. Και μαζί με τον Alec Berg του Silicon Valley, άλλη σειρά του HBO, την οποία πουσάρω. Okay. Πραγματικά παρουσιάσανε μία σειρούλα η οποία είναι πάρα πολύ δυνατή και στο U-Red έχει σε ένα... 85 τέτοιο, εντάξει. 85, ναι, με τον ένα κριτικό να είμαι εγώ, ο οποίος του έδωσε το 9 του. Και ο άλλος τι είναι? Άλλος από τον Λούμπεν του έδωσε 80. Οπότε φτάσαμε στο 85. Λοιπόν, έχω να σε πω το εξής, φίλε. Πρόσεξε λίγο το story ποιο είναι. Ένας δολοφόνος, ο οποίος στην ουσία είναι πρώην στρατιωτικός, βετεράνος Ιράκ, Αφγανιστάν κτλ. Ο οποίος επιστρέφει, δεν έχει τι να κάνει, δεν ξέρει, δεν έχει στόχο στη ζωή του. Ένας τύπος τον πιάνει, φίλος οικογενειακός, φίλος του πατέρα του, και του λέει: εδώ, στήσουμε μια επιχείρηση. Η επιχείρηση είναι αυτός παίρνει τις δουλειές, ο άλλος πάει του σκοτώνει, αυτός παίρνει τα λεφτά. Στην ουσία ο άλλος απλά το κάνει για να το κάνει, για να έχει κάτι να ασχολείται. Ναι. Είναι τόσο. Αυτό είναι και το τρομερό στο Μπάρι, το πόσο πολύ φαίνεται ότι ο τύπος δεν έχει συναισθήματα. Ότι είναι μέσα στην κατάθλιψη χωμένος. Και απλά θέλει κάτι να ασχολείται, ας πούμε. Θέλει κάτι, ρε φίλε, θέλει κάτι. Αυτό το κάτι λοιπόν το βρίσκει όταν η τσετσένικη μαφία τους καλούν στην... Τσετσενία. Στο Λος Άντζελες. Πάει εκεί πέρα ο Μπάρι, του δείχνουν ότι πρέπει να σκοτώσει έναν τύπο ο οποίος είναι... wannabe ηθοποιός και γυμναστής, personal trainer, και πηδούσε τη γυναίκα του Τσετσένου με φιόζου, και θέλουν αυτοί ένα δολοφόνο ο οποίος να μην είναι συνδεδεμένος με την οικογένειά τους, για να τους σκοτώσουν και να μην υπάρξει σύνδεση. Okay. Γι' αυτό δίνουν τη δουλειά στον Μπάρι. Ο Μπάρι λοιπόν πάει προς την στα acting class, σχολή υποκριτικής που πάει ο τύπος. Και έτσι όπως βλέπει τα πράγματα, και για τον παρακολουθήσει. Γουστάρει την υποκριτική. Γουστάρει την υποκριτική, ναι. Άντε, ρε, καλό. Και χώνεται μέσα. Και σιγά σιγά αρχίζει και αποκτά ενδιαφέρον. Όμως το γαμάτο είναι ότι τον ανεβάζει στη σκηνή. Αυτός είναι τόσο βλάκας που είναι σε φάση. Ναι, θέλω να πιω νερό, ας πούμε. Α, okay. Δεν το έχει. Γουστάρει, αλλά δεν το έχει. Ναι, δεν το έχει πολύ. Και ανεβαίνει πάνω ο δάσκαλος και του λέει: τι είναι αυτά! Βρες το συνέστημα μέσα σου, βρες την αγάπη και τον έρωτα και τον πόνο και δώσ' το μου. Και αυτός είναι σε φάση... Όχι. Okay. Spoiler, σε κάποια φάση πεθαίνει, το σκοτώνει τον τέτοιο. Τον Μπάρι. Τον τύπο που okay. Ξέρω εγώ, και όλοι οι... οι σχολοί είναι, κλαίνε και τα λοιπά και τα λοιπά και λένε πάρτε το αυτό το συνέστημα και μπείτε μέσα του και βγάλτε το στο ρόλο. Και είναι ο Μπάρι σε φάση δεν ένιωσε τίποτα. Απολύτως. Και το θέμα είναι ότι σιγά σιγά θα αρχίζει να νιώθει και να βρίσκει ελπίδα και να είναι τώρα σε καταστάσεις οι οποίες να είναι full τραγελαφικές, γιατί η τσετσένικη μαφία είναι ό,τι πιο αστείο έχω δει μαλά τα τελευταία χρόνια. Είναι γραφική ως προς το πώς παρουσιάζονται. Είναι, ο ένας είναι υπερβολικά ευγενικός. Είναι υπερβολικά ευγενικός, ρε φίλε. Από τους μαφιόζους. Ναι. Αυτή συνήθως υποτίθεται ότι είναι άγρι, ξέρω και καλά. Χωρίς να έχω άμεση επαφή, ας πούμε. Αλλά. Θα σου πω ένα από τα αστεία τέλος πάντων και θα τα αφήσω, ξέρω εγώ, να μην σποιλάρω πολύ. Καλούνε όταν ο Μπάρι λέει δεν γουστάρω άλλο, ξέρω εγώ, μια δουλειά θα κάνω και τέλος κτλ. Καλούνε και καλά τον καλύτερο δολοφόνο της μαφίας από την Τσετσενία, ωραία. Να. Και έρχεται ένα παππούδι 80 χρονών, ρε. Και όλοι μαλά έχουν μη... όλοι μαλάκες τον θαυμάζουν, κατάλαβες, γιατί αυτοί είναι στο Λος Άντζελες, αλλά στη Τσετσενία είναι η βάση τους. Ναι, ακούω, οπότε... Και τους έστειλε το Grand Family, τον
Τσετσένοφ. Οπότε σεβασμό, respect ναι, ναι, ναι. Και τέτοια, ξέρω. Και είναι ένα παππούδι και λέω, αλλά πόσο χρόνο είναι αυτό. Και λέει, 45. Στην ουσία, από το. Από την κακή ζωή, ξέρω εγώ του. Ναι, ναι, ναι. Και. Στην ουσία, ο άλλο είναι τώρα δεμένο, ξέρω εγώ. Και του, και του μιλάει και του λέει, έλα, ξέρω εγώ. Μη με σκοτώσεις και θα σε βρω εγώ γκομενάκια και Λος Άντζελες είναι εδώ και όλες είναι, ξέρω εγώ, θα πέσω στα πόδια σου και τα λοιπά, και είναι ο άλλος εκεί πέρα, το βλέπεις ανέκφραστο και αρχίζει και λέει όλη μου τη ζωή μόνο δολοφονάω και η Τσετσενία και έτσι και αυτοκτονίξα και έτσι σε βάση. Οκ, ακούγεται, ναι, ακούγεται ωραίο το δεύτερο. Φίλε, είναι πάρα πολύ ωραία και ξέρεις ποιο είναι το καλύτερο. Ότι έχει τόσες σοκαριστικές στιγμές που εννοείς ότι κάνει. Ναι, ναι, ότι το κοντράστα μεταξύ των συναισθημάτων okay. Είναι απίστευτο. Όχι δηλαδή. Βίαση τέτοια, παιδί μου. Και βίαση. Είναι... Και βίαση, βίαση. Γραφείλε, ξέρεις, έχει τρεις σκηνές οι οποίες είναι απίστευτες. Βίες και σοκαριστικές. Δηλαδή, δεν έγινε τώρα αυτό, ρε φίλε. Okay. Κατάλαβες. Και αυτό στο watch list, α πούμε, για καλό. Μια χαρά. Ναι. Τι είναι, Netflix είναι? Όχι, είναι HBO. Okay. Και θέλω να τονίσω ότι εκτός από τον Bill Hader, ο οποίος τον ξέρουμε, ας πούμε, έχει κάνει πολλούς ρόλους σε Seth Rogen Goldberg ταινίες. Ναι, ναι. Superbad, στο Sausage Party έπαιζε το ταμπόνα και στο ναι. Το ναι. Κλείσμα. Ναι. Κακό, τέλος okay. Πάντων. Και τα λοιπά και τα λοιπά, ο οποίος κάνει ερμηνεάρα και τα λοιπά, και ο Άλεκ Μπέρκ και το Σίλικον Βάλι συνεχίζει να είναι πολύ καλό showrunner. Αλλά 3-4 επεισόδια υπογράφει σενάριο ο Χίρο Μουράι, ο οποίος είναι ο τύπος που κάνει το Ατλάντα okay. Μαζί με τον Ντόναλντ Γκλόβερ και το... δεν ξέρω με τσακά γιατί δεν πολύ ακούγεται η μουσική, το This is America του Γκλόβερ το... Α, έχω ακούσει ένα τραγούδι, ναι, okay. Δεν ξέρω με είδες το βίντεο κλιπ. Όχι, και να το δω δεν το έχω καταλάβει. Το οποίο το έχει κάνει ο Χίρο Μουράι επίσης, σκηνοθεσία. Και μιλάμε για βίντεο κλιπ το οποίο επί εβδομάδες το ανέλυαν. Μιλάμε για 3 λεπτά βίντεο έτσι. Να. Το ανέλυαν για το τι σημαίνει το κάθε frame. Α, ότι είχε πολύ τέτοιο δυνατό. Ναι, okay. Και ο Μουράι έχει πάρει τώρα και ταινία να κάνει και δικιά του σειρά στο FX. Και ό,τι κάνει, φίλε, εγώ πλέον είμαι fan. Τον ακολουθώ. Μπράβο. Οκ, okay, ναι, ακούγεται. Εγώ για τον Μπάρι που λες ψήθηκα, ρε, μετά το Killing Eve νομίζω ότι θα είναι. Θα το τιμήσω και το αξίζει μάλλον. Γιατί ακούγεται ότι μ' αρέσουν αυτά τα dark comedy, crime comedy, ξέρω φάση σκηνικά. Δεν το γουστάρω. Έχει πολλά σκηνικά στο Killing Eve. Το Μπάρι το κάνει καλύτερα αυτό το. Το contrast μεταξύ του γελίου με του σοκαριστικού. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, ωραία, τέλεια. Επίσης. Το Happy, φίλε. Happy, για πες για το Happy. Τι είναι το Happy, βασικά δεν έχω καταλάβει. Σιρούλα. Ναι, αλλά. Πρώτη σεζόν, sci-fi. Sci-fi το κανάλι, έτσι. Α, οκ. Okay. Λίγο lame τέτοια δεν είχε αυτό. Είναι. Τώρα, ναι. Οι παραγωγές του θεωρούνται φτηνιάρικες. Όμως, με το Expanse έκανε. Όνομα, αν και το κόψε γιατί είναι πολύ ακριβό, αλλά και μάλλον το κόψε επειδή αγόρασε το Night Flyers του Martin. Okay, ναι. Οπότε έχει big budget σιρούλα η οποία θα το οποίο Night Flyers, λίγο το trailer που είδα, δεν ξέρω αν το έχουν ξανασχολιάσει. Τώρα το θυμήθηκα, ναι, δεν μου έκανε καμία απολύτω τέτοια. Αλλά τέλος πάντων είναι ένα άλλο θέμα αυτό. Για πες, ναι, το είδα, Τάσο, το είδα. Λοιπόν, το Happy είναι το εξής, φίλε. Πρόσεξε τώρα. Ο πρωταγωνιστής είναι ένας μπάτσος, ο οποίος, πρώην μπάτσος, ο οποίος είναι αλκόολας και έχει ξεπέσει φουλ. Ωραία. Η κόρη του, την οποία δεν την έχει γνωρίσει ποτέ, απαγάγεται από έναν περίεργο τύπο. Προφανώς για να απαγάγει παιδάκι, είναι πολύ είναι λίγο, περίεργος. Το κοριτσάκι λέει στον φανταστικό της φίλο ένα μπλε φτερωτό unicorn. Στρουμφάκι να μην θα πεις, ναι. το ίδιο μου κάνει. Του λέει πάνε βρες τον πατέρα μου και πες του ότι κινδυνεύω για να με σώσει. Και ο μπλε φτερωτός unicorn
πηγαίνει, βρίσκει τον τύπο, ο οποίος τον βλέπει. Κατάλαβες, και καλά μπορούν να δουν τους φανταστικούς φίλους μόνο αυτοί που πιστεύουν σε αυτό. Ο άλλος είναι full κομμάτια σε γι' αυτό, μάλλον το βλέπει. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Okay. Ναι. Και του λέει: πρέπει να βρούμε τον, πρέπει να βρούμε την μικρή, την έχουν απαγάγει. Μπλα μπλα μπλα. Okay. Okay. Οπότε τώρα φαντάζομαι ότι ο τύπος είναι ένας κομμάτιας αλκοόλας. Μπλα μπλα. Δίπλα του είναι σε animation το. Πώς λέγεται το unicorn στα ελληνικά? Μονόκερος. Μονόκερος. Ο οποίος μιλάει τέρμα χαζοβιόλικα, γιατί είναι το ο φανταστικός φίλος ενός μικρού κοριτσιού. Λογικό. Οπότε σπάει αρχίδια φουλ, ξέρω εγώ. Και αυτή είναι η ιστορία. Πώς φαίνεται? Έτσι όπως το λέω. Εντάξει, ναι. Θα προτιμήσω τον Μπάρι, μάλλον. Δες όμως εδώ ποιο είναι το θέμα. Ότι η σειρά είναι και αυτή φουλ. Έχει σκηνές. Θυμίζει το Crank. Θυμάσαι το Crank? Okay, με το Jason Statham. Μια τέτοια έτσι τρελή φιλ. Έχει σκηνή, φάση που σκάει κόκα μέσα στο unicorn και ρουφάει κόκκες, ξέρω εγώ, και γίνεται της πουτάνας. Τέλος πάντων, έχει μια τρελή παρτούζα με τύπους οι οποίοι έχουν ντυθεί έντομα και κάτι τέτοια. Είναι αλλοπρόσαλη σειρά. Okay. Είναι και αστεία, είναι και ωραία, και είναι και αυτή μικρή. Είναι 8 επεισόδια. Επίσης και το Barry και το Happy από 8 επεισόδια. 40 λεπτά, 50 λεπτά. 40 λεπτά. Okay. Μπορεί και λιγότερο να είναι το Barry, μπορεί να είναι και λιγότερο. Okay. Δεν το περίμενα. Έλεγα μόνο επειδή έχει το. Μόνο και μόνο επειδή βασίζεται σε graphic novel, το οποίο έχει καλό. Ακούγονται καλά πραγματάκια και άκουσα γενικά καλά πραγματάκια από διάφορους. Το τσέκαρα και φίλε, κατέβηκε η σεζόν πάρα πολύ χαλαρά. Μια χαρά, οκ. Okay. Και... ναι, σαν αρχή, σαν πρώτο τέτοιο δεν μου έκανε, αλλά οκ. Okay, είναι ναι, από αυτά που σε ξαφνιάζουν. Είναι αυτό που λες τώρα, unicorn, really. Ναι, αλλά αποδεικνύεται ότι really. Κι όμως. Ωραία, ωραία, τέλεια. Αυτά. Αυτά βλέπεις. Αυτά, ναι. Πάμε να κάνουμε. Τι κάνουμε, βασικά. Πάμε για main. Main review. Okay. Ή έχουμε νέα και τέτοια. Τα πάμε όλα. Τα πάμε όλα. Ακούμε κλιπάκι και ξεκινάμε να μιλάμε για το Hereditary ευθύς αμέσως. Come on, Peter. This is your suit. It's heartening to see so many strange new faces here today. I know my mom would be very touched and probably a little suspicious. My mother was a very secretive and private woman. Αυτό είναι το κλιπάκι από το Hereditary, το οποίο βγήκε στις ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη που μας πέρασε. Ναι, στα ελληνικά ο τίτλος είναι «Η Διαδοχή». Νομίζω το πιο σωστό είναι αυτό είναι η κληρονομικότητα, κάτι... Η διαδοχή, γιατί είναι και θεματικά κολλάει. Okay, ναι. Μετά. Μεγάλο... Να πούμε ότι θα κάνουμε spoiler free review, γιατί είναι υπάρχει ένα μυστήριο μέσα, πολύ σημαντικό. Κάνουμε spoiler free και ίσως προς το τέλος λίγα πραγματάκια, ναι. Λοιπόν, είχε σκάσει σε κάποια φεστιβάλ ανά τον κόσμο, ρε παιδί μου, είχε αφήσει αρκετά θετικές εντυπώσεις. Κάποια κλασικά, ξέρω εγώ, ο κόσμος έφευγε τρομαγμένος και κάτι τέτοια. Το κλασικό ήταν στην Αυστραλία. Στην Αυστραλία, που δεν ήταν κλασικό, ήταν ωραίο αυτό. Πήγανε να δουν παιδική ταινία, ξέρω εγώ, γονείς με παιδάκια, κλασικά, ξέρεις, μεσημεράκι, κάποιες ώρες χαρούμενες για παιδάκια. Και για κάποιο λόγο κάποιος, ή μάλλον το έκανε επίτηδες που είναι μεγάλος μάγκας, ή το έκανε κατά λάθος, έριξε ένα τρέιλερ αντί για τους απίθανους, ας πούμε, το 2, έπαιξε το τρέιλερ του Hereditary. Και εννοείται όλοι φύγανε από την αίθουσα χεσμένοι. Η φάση με αυτή την ταινία είναι ότι είναι από τις κλασικές ταινίες που οι κριτικοί θα την εκθιάσουν και αυτό θα δημιουργήσει κόσμο ο οποίος θα πάει πολλωμένος. Κοίταξε. Δηλαδή, όλοι οι κριτικοί θα σου πούνε ότι τους θύμισε. Λογικό να τους θύμισε κάτι. Δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερο επειδή πρώτα απ' όλα
μου τη δίνει και εμένα, το έχω διαβάσει και από άλλους, όταν λένε ότι είναι ο νέος εξορκιστής και είναι το νέο τέτοιο. Ναι. Είναι λάθος, πρώτον, γιατί ίσα ίσα δυσκολεύεις πολύ το να αποδεχτεί ο άλλος την ταινία για αυτό που είναι σαν ταινία, όταν πας και τη συγκρίνεις απλά και μόνο για να εισπράξεις, γιατί γι' αυτό το κάνει, για να κερδίσει εισιτήρια, ότι το συγκρίνεις με τον εξορκιστή και με τον κάθε εξορκιστή. Εξορκιστή εκείνη... και λάμψη λέγανε οι περισσότεροι. Ναι. Το διάβαζα, το δεν είναι δικό μου, okay, το σχόλιο, ρε παιδί μου, το έβλεπα στον Μάρκ Κέρμοντ. Και έλεγε ότι ξέρεις τι, άστο αυτό, ρε παιδί μου, μην ψάχνεις και παίρνεις εκείνες τις ταινίες, ας πούμε. Πάρε το, τώρα θα πω δικές μου τέτοιο. Πάρε το It Follows, πάρε το It Comes at Night, πάρε το The Witch, πάρε αυτές τις ταινίες. Και συγκρινέ το με αυτές, απ' την άποψη ότι είναι τέτοιο το είδος. Γιατί δεν είναι ταινία τρόμου. Δεν είναι spoiler αυτό. Okay. Είναι ταινία τρόμου, αλλά δεν είναι το mainstream που περιμένεις να δεις. Οι μοιημένοι στον τρόμο θα έπρεπε, στις ταινίες τρόμου, θα έπρεπε να το έχουν ψηλιαστεί και φαίνεται από το πρώτο τρέιλερ, από την πρώτη εισαγωγή, από το πρώτο τιζεράκι, από το πρώτο πόστερ. Όταν η εταιρεία παραγωγής είναι η A24, η οποία να πούμε έχει, ότι πλέον ό,τι βγάζει είναι όλα ένα και ένα. Είναι ένα και ένα, αλλά είναι η εταιρεία που έχει πολλά independent American based και ευρωπαϊκής παραγωγής projects. Οπότε δεν είναι, πρέπει να το περιμένεις. Έχει Florida Project, Lady Bird, Ο Αστακός, Moonlight, The Witch, Ex Machina. Ρε φίλε, ξέρεις ότι όταν αυτή η εταιρεία παραγωγής είναι πίσω από αυτό το project, πίσω από αυτή την ταινία, μη μασάς και από αυτό που θα δεις στο τρέιλερ. Και πρώτα απ' όλα το τρέιλερ στο λέει μη μασάς. Ενώ ότι... μην πας να δεις Conjuring. Ναι, μην πας να δεις το Conjuring. Δεν είναι άσχημο το Conjuring, είναι μια χαρά ταινία. Αλλά το Conjuring είναι θα μπεις, θα φοβηθείς, θα πάρεις και δύο τρομάρες, θα πάρεις και ένα ωραίο εφέ μοντάζ, ενδεχομένως και σκηνικό ή ερμηνεία. Θα πιεις κοκακόλα, θα φας popcorn, θα πας σπιτάκι σου χαλαρός. Και θα γίνεις 16 την επόμενη χρονιά. Όχι, και 36 να γίνεις, και 26 να γίνεις, και 56 να γίνεις. Ναι, ναι. Ο φόβος στο Conjuring θα κρατήσει μέχρι να βγεις από την αίθουσα. Ναι. Ψηλιά σου, βάλε στο μυαλό σου ότι γιατί να μην πας να δεις κάτι που θα σε ακολουθήσει και αφού βγεις από την αίθουσα. Όχι ο τρόμος. Να. Απαραίτητα, αλλά και ο τρόμος, όχι με την έννοια ότι φοβάμαι να κλείσω το φως, ότι το να μπεις, ρε παιδί μου, σε ένα τρυπάκι, το τι είναι αυτό που είδα, ρε μεγάλη, και να κάθεσαι για λίγο και να το σκέφτεσαι, έστω και για 5 λεπτά εκτός αίθουσας. Γιατί στο Conjuring δεν πρόκειται να το κάνεις. Θα πεις τρόμαξα πολύ εκεί και τρόμαξα πολύ εκεί. Γιατί τρόμαξες είναι επειδή πετάχτηκε ένα φάντασμα μπροστά. Τώρα, από το hype που είχε πάρει την ταινία, να το πούμε στα ελληνικά, πολλοί λέγανε. Είχε μια εντύπωση, ναι, η οποία μόνο αρνητική μπορεί να είναι για το θεατή, αλλά ίσως για ένα θεατή ο οποίος δεν το έψαξε λίγο παραπάνω. Όλα αυτά που είπες τώρα, ότι η εταιρεία, το ναι, τρέιλερ, όλα αυτά έπρεπε είναι να λογικό σε κάνουμε, όταν πεις ότι θα πάει ένα ζευγάρι, θα πάνε δύο φίλοι, μια παρέα σινεμά, θα δούνε δύο αφίσες, θα πει μάλλον σε ένα multiplex, okay, προφανώς, γιατί σε πιο μαζεμένους συνοικιακούς ο άλλος μπορεί να πάει λίγο πιο λίγο πιο να ξέρει, ρε παιδί μου, τι πάει να δει. Και θα πει τι να δούμε, θα έχει εδώ το escape plan 2 του Σταλόνια, θα πει όχι, δεν θα πάω Σταλόνια, ας πούμε, που είδαμε το trailer και πρέπει να το σχολιάσουμε. Ναι, ξεχνάμε. Και θα δει το Hereditary. Θα πει ταινία τρόμου, γράφει και πεντάστερα από πάνω. Πάμε, αλλά και στην ταινία τρόμου. Λογικό είναι. Δεν είναι υποχρεωμένος άλλος να ξέρει τόσα πολλά πράγματα πίσω από την ταινία για να πάει να το δει. Ακριβώς. Αυτός, το μόνο που. Αυτός που πάει έτσι, τελείως στα τυφλά, το μόνο που έχει να κάνει είναι να κερδίσει. Αρκεί να έχει έστω και λίγο ανοιχτό το μυαλό του και να πει ότι δεν πάω να δω ένα σπούκι απλά χοροράκι. Ναι. Αν θα πας, κάτι θα σε αφήσει. Ξέρεις τι, ακόμη και στην αίθουσα, εγώ θεωρώ ότι πολλά από τα, κάποια από τα γέλια που ακούσαμε ήταν επειδή κάποιοι τρομάξανε. Κάποια από τα γέλια ήταν επειδή κάποιοι δυσανασχετήσανε, γιατί
τους φάνηκε παράλογο κάτι που είδανε. Και κάποιοι νομίζω ότι ήτανε ότι αισθάνθηκαν άβολα. Ίσως, εγώ θα έλεγα ότι το σημαντικότερο από τα γέλια το κομμάτι ήταν το κλάμα του αγοριού. Εντάξει, έχω να το πω. Εντάξει ρε φίλε, το κλάμα του αγοριού. Οκ, ναι, δεν το χάλασε τόσο ο πολύ. Ο τύπος το χάλασε, ήταν τραγικός. Το χάλασε, κοίταξε, αν είναι 13 χρονών το κοριτσάκι, αυτό ήταν 2 χρόνια μεγαλύτερος, 15, οκ, ναι. 17-18 χρονών είναι. Δες, το κοροϊδεύω, αλλά είναι ο δευτεραγωνιστής της ταινίας. Ναι. Παίζει τρομερά όλες τις σκηνές, τις δραματικές και τις τρομακτικές, αλλά στη στιγμή που πρέπει να κλάψει είναι, ναι, κάτω είναι του μηδενός. Το χαλάει. Είναι γελίος. Άμα η ταινία δεν ήταν τόσο καλή, θα μπορούσε να την καταστρέψει. Το χαλάει. Αυτό το πράγμα. Σίγουρα το χάνει εκεί πέρα. Είναι από αυτά που θα λες, ρε μαλάκα, τι κλάμα είναι αυτό. Εντάξει, δηλαδή έλεος. Και εγώ όταν το βλέπα, απλά και μόνο επειδή είχα μπει μέσα στο, είχα μπει μέσα στην ταινία, ρε παιδί μου, και το απέφυγα και το άφησα να περάσει έτσι. Μιλάμε για 17 χρονών παιδί, ας πούμε, ωραία, ο οποίος κλαίει «Μαμά, μαλάκα, όχι, ακριβώς είναι». Έκανε σαν 12χρονο, έκανε σαν 10χρονο, ας πούμε, και ναι. Να πούμε λίγα πράγματα για την ταινία. Ναι, καταρχήν αυτό έτσι. Έπρεπε να ξεκινήσουμε, ναι, εξ αρχής. Λοιπόν, έχει κάνει ένα μεγάλο μπαζ, έχει κάνει ένα μεγάλο τέτοιο, έχει κάνει 1000, ας πούμε. Έχει έρθει με φόρα ότι είναι η φετινή έκπληξη ταινία τρόμου της χρονιάς. Της δεκαετίας. Ναι, και. Του αιώνα. Τον απάντων, ξέρω εγώ. Του αιώνα, εντάξει, δεν μπορούσε. 2000, ναι, ξεκινάει. Σωστό. Τι είναι όμως η διαδοχή, ρε. Λοιπόν. Η γιαγιά. Χωρίς spoiler. Χωρίς spoiler. Η γιαγιά πεθαίνει. Και βλέπουμε κατευθείαν, ξεκινάμε από την ημέρα της κηδείας. Γνωρίζουμε την οικογένεια, γνωρίζουμε και μέσα από τον λόγο της μάνας, από το επικίδιο, ότι η μάνα ήταν μια περίεργη τύπισσα, η οποία ήταν λίγο αυταρχική, λίγο ίσως και κακία με την κόρη της. Φαίνονται όλα αυτά από το επικίδιο, λίγο έτσι, φαίνεται ότι ήταν αποξενωμένη. Συναντούμε τους 4 της οικογένειας, η μάνα, η οποία είναι... Σχεδιάζει μακέτες, ναι, μινιατούρες, φάση... Κάνει μοντελισμό στην ουσία, ναι, επαγγελματικά όμως. Κάνει καταπληκτικά πραγματάκια, τα οποία είναι για εκθέσεις. Και ο μοντελισμός βλέπω που κάνει όμως δεν είναι, ξέρεις τι, ξέρω εγώ, πήρα μια γέφυρα και την κάδρα, παιδί μου. Τώρα δεν ξέρω αυτό, μα εντάσσεται στη φάση του spoiler. Πολλά από αυτά που σχεδιάζει έχουν να κάνουν με τη ζωή της και τους γύρους της. Ναι, είναι το δικό της, η δική της ψυχοθεραπεία να φτιάχνει σκηνικά και να τα παγώνει στην ουσία μέσα από αυτά που φτιάχνει. Την έχουν μάλλον, ας πούμε, στιγματίσει, τραυματίσει, σημαδέψει, οτιδήποτε ξέρω. Ο γιος, ο οποίος φαίνεται ότι είναι αποξενωμένος με τη μάνα του, έχει καλή σχέση με τον πατέρα... Και τη μικρή αδερφή, η οποία είναι το creepy, το, ναι, πρώτο creepy. Η επιλογή του casting είναι τρομερή, στα όρια όμως του υπερβολικού. Δηλαδή, να, λίγο στο τέτοιο θα μπορούσε, ρε παιδί μου, να έχει. Ξέρεις τι, το καλό είναι ότι το κοριτσάκι, η Μίλη Σαπίρο, η οποία έρχεται με Τόνι. Το Τόνι είναι τα βραβεία, ναι, τα το αντίστοιχο θεατρικά. Όσκαρ των θεατρικών. Το θεατρικό, ναι, οπότε έρχεται από το Broadway. Όχι, είναι πολύ καλή σχέση. Την φορτώσαν make-up, προφανώς. Είναι σχημούλα. Δεν το λες σχημούλα, τη λες άσχημη. Αλλά με bullying μπορεί να ακούει το κορίτσι. Οκ, okay, okay, να μ' ακούει εμάς, ναι, ας πούμε, ναι, δεν νομίζω να έχει και καλή καριέρα. Και είναι καταπληκτική στο ρόλο της. Για... σε όλη την ταινία. Είναι καταπληκτική στο ρόλο της. Τώρα, πού είναι η ταινία, τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται σιγά σιγά περίεργα όταν η μάνα, η οποία προσπαθεί να ανταπεξέλθει στη θλίψη της, έρχεται και σε κόντρα με την οικογένειά της, αλλά και ψάχνει κάποιες διόδους για να εκτονώσει αυτή την απώλειά της.
Ωραία. Η ταινία λοιπόν, η οποία είναι ένα δράμα οικογενειακό, το οποίο πλασάρεται ως ψυχολογικό δράμα, ψυχολογικό thriller, και είσαι στη φάση του όλα αυτά που βλέπουμε είναι στο μυαλό της, δεν είναι στο μυαλό της, είναι πραγματικά, δεν είναι. Δεν είναι οικογενειακό δράμα, είναι και τα δύο. Ναι, είναι οικογενειακό δράμα με ψυχολογικό χαρακτήρα. Δεν πλασάρεται σαν τέτοιο, είναι και ταινία τρόμου. Ωραία, είναι full νομίζει... ταινία τρόμου. Ναι. Το καλό και γαμάτο για μένα, γιατί εντάξει δεν μπορούσα να σπολάρεις, είναι κρίμα ρε παιδί μου να σπολάρεις, είναι ότι άμα καταφέρεις και αφαιθείς ρε παιδί μου και μπεις μέσα στο, ξέρεις είναι λίγο δύσκολο γιατί αγγίζει τα όρια του art house σαν τέτοιο, λίγο, όχι πολύ. Πολύ εδώ λίγο. Είναι το κομμάτι του τέτοιου, επειδή είναι καλή ταινία. Δεν θα το έλεγε κουλτούρα. Δεν θα το πει κουλτούρα. Όχι. Είναι καλή ταινία. Είναι καλή δραματική τέτοιο. Δηλαδή μέχρι ένα σημείο, εκεί που λες, OK, τώρα θα γίνει ταινία τρόμου, δεν γίνεται. Αλλά αν αφηθείς και μπεις μέσα στο δράμα και μπεις μέσα στη συνύπαρξη των χαρακτήρων, στις συγκρούσεις που έχουν τις οικογενειακές, τις προσωπικές, το πόσο καθένας ας πούμε αντιδρά σε κάποια ερεθίσματα και καταφέρεις και μπεις και νιώσεις ρε παιδί μου όλο αυτό που τους βαραίνει, όταν θα πθεί ο τρόμος εκεί θα σε πιάσει και θα σε πιάσει πολύ καλά. Αν χαζογελάς όλη την προηγούμενη τέτοιο και λες πω τι μαλακιά αυτό δεν γίνει τίποτα, πω τι μαλακιά αυτό δεν γίνει τίποτα, πω τι κάνε μαλακιά δεν γίνει τίποτα, όταν θα έρθει ο τρόμος θα πεις τι παπαριά είναι αυτό, και σιγά και είχε δύο σκηνές και τι έγινε και τι το έδειξε, και το Conjuring το έδειξε καλύτερα. Να, δες γιατί τώρα το αναφέρω το Conjuring, υπάρχει λόγος, okay. Αλλά πρέπει να του δώσεις την πρώτη ώρα να μην πας με το μυαλό ότι θα πάω να δω ταινία τρόμου. Πας να δεις ταινία, τελεία. Αυτό που θα μας πούμε είναι το εξής, φίλε, ότι ξεκινάει η ταινία, βλέπουμε ένα οικογενειακό δράμα, έτσι, σχέση μεταξύ μπαμπάς, μαμά, κόρη, μπλα μπλα, συζητάνε, κάνουν, ράνουν, περνάει ένα 20 λεπτό, έχουν χτιστεί διάφορα, έχουμε δει μέχρι εκεί την κηδεία, έχουμε δει στο σχολείο τι γίνεται με τα παιδιά, έχουμε δει την κόρη η οποία φαίνεται creepy, ξέρω, και λες κάτι μαζί της θα σωστό, γίνεται. Σωστό, και ετοιμάζεσαι εκεί για το δεύτερο. Ετοιμάζεσαι για το τι θα γίνει με αυτήν, ξέρω, με την κόρη, η οποία τραβάει πάνω της τα βλέμματα γιατί είναι έτσι όπως είναι και για αυτά που κάνει. Και έρχεται η πρώτη σκηνή στο 20 λεπτό περίπου πάνω. Σοκαριστική. Η πρώτη σοκαριστική, η οποία εγώ παρόλο να πνιγώ έτσι, κατάπινα ένα popcorn, την ίδια στιγμή, παραλίγο να πνιγώ και έμεινα μαλάκα, φίλε. Και ο τρόπος που τη σκηνοθέτησε, ίσως όταν βγει η ταινία τη ξαναδούμε, ναι, για να δεις τι κάνει ο τύπος. Δεν σου δείχνει τίποτα, σου υπονοεί τα πάντα, βλέπεις μερικά close-ups και σε πρόσωπα τα οποία τραβάνε άπειρα, χωρίς ήχο, χωρίς πολύ ήχο, χωρίς πολλές αντιδράσεις. Σε αφήνει να φαντάζεσαι και να σκέφτεσαι τώρα τι στο μπούτσο έγινε, να δημιουργήσει μια εικόνα το οποίο... Και το τι έγινε και το τι τραβάει, τι τραβάνε οι πρωταγωνιστές. Δεν, ναι, είσαι μαζί τους ρε παιδί μου. Πολύ δηλαδή... ωραία. Και δες τώρα τι γίνεται, φίλε. Και στην επόμενη... Όταν σου κάνει την... όταν σου δείχνει το οποίο θα μπορούσαν όλοι να στο κάνουν ένα jump cut και να τρομάξεις, ο τύπος στο δείχνει στο φως της ημέρας και κρατάει 5 δευτερόλεπτα την εικόνα. 5 δευτερόλεπτα είναι πάρα πολλά σε ταινία για να σου δείξει απλά κάτι που θέλει μισό ένα δευτερόλεπτο. Και εσύ μένεις εκεί και λες μαλάκα, και ξέρεις, μαλάκα και σκέφτεσαι. Φορτώνει και δένει αυτό και φορτώνει και φορτώνει και φορτώνει και γεμίζει πάνω ρε παιδί μου η ανησυχία και το τέτοιο και λες και βλέπεις και την αντίδραση μετά από το σοκαριστικό του γεγονότος, ας πούμε, εν μέρει το καταλαβαίνεις. Δηλαδή το καταλαβαίνεις, θα μπορούσε η αντίδραση να είναι οποιαδήποτε. Αλλά δεν λες ότι τώρα σοβαρά πήγε και έκανε αυτό μετά από αυτό. Ναι, εκεί με αυτό σαν αρχή βλέπεις ότι
αντί να μπει full στο horror του πράγματος. Παραμένει να... στο δράμα. Παραμένει στο δράμα. Και σε ξεγελάει. Και από το σημείο που γίνεται το πρώτο σοκαριστικό, ξανά μπαίνει στο βάθος των σχέσεων των χαρακτήρων. Εκεί είναι που μαθαίνουμε τι συμβαίνει με το γιο και τη μάνα, για ποιο λόγο έχουν αυτές τις σχέσεις μεταξύ τους και πώς αυτό οδηγεί κάποιες αντιδράσεις τις συνέχειες. Γιατί δεν είναι το κλασικό το δεν φεύγω από το σπίτι το δαιμονισμένο. Ναι, απλά σηκωφύγε. Όχι, σου πασάρει μια, σου πασάρει μια ιστορία στην αρχή με ένα υποτιθέμενο που ισχύει, ρε παιδί μου, υπάρχει ένα story και μια ενιγματική κάτι, ξέρω εγώ, παρουσία, προσωπικότητα με ένα ενιγματικό χαρακτήρα. Και εκεί που νομίζω ότι αυτό είναι, στον μπολιάζει με κάτι ακόμα και σου δείχνει κάτι ακόμα, τη σχέση μάνας γιου. Στο βάζει και αυτό μέσα. Σου βάζει και τρίτο τέτοιο μέσα πιο μετά. Και άλλη ιστορία το πώς συνδέεται και κάνει, που στο έχει πει από την αρχή. Και μετά full supernatural. Και μετά εκεί που κάθεσαι και είσαι okay, ναι, καλά το πάει, δεν θα είναι τόσο τρόμο, πολύ καλή δραματική ταινία. Μετά γίνεται ο κακός χαμός, επηρεασμένο αρκετά έως σε 2-3 σκηνές από γιαπωνέζικο horror. Θα έλεγες πώς το έχει Ring, Grand Katara. Ναι, λίγο μοιάζει, λίγο, ρε παιδί μου. Έχει κάποια στοιχεία γιαπωνέζικου horror. Όχι αυτό με τους ήχους και θορύβους και κόκαλα να κάνουν και να ράνουν, αλλά έχει. Όσοι το δείτε, θα την ακούσετε καλά εκεί. Μετά σκάνε διάφορα δαιμονισμοί, εξορκισμοί, τέτοια. Και είναι full. Όλα αυτά. Έχει μια σκηνή, φίλε, καταπληκτική. Όταν δύο, πολλές. Αλλά ας τα αφήσω αυτό. Θα σε πάω πίσω για να κλείσουμε και το review, νομίζω, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Είναι ότι η ταινία είναι υπερβολικά προσεγμένη. Ο τύπος έχει δουλέψει όλα τα πλάνα, έχει χρησιμοποιήσει οτιδήποτε έχει στην κατοχή του για να φτιάξει το κλίμα και αυτό που βλέπεις. Εν τω μεταξύ, όλο το σπίτι έχει φτιαχτεί μέσα στο... Δεν είναι σπίτι αυτό, έτσι, κανονικό. Είναι σκηνικό, το οποίο το φτιάξαν για να κάνουν τα transition που θυμίζουν την... το κουκλόσπιτο που φτιάχνει. Όπως το βλέπεις και στο τρέιλερ, ρε παιδί μου. Ναι, το έχουν κάνει. Φτιάξαν έτσι, το οποίο σημαίνει ότι η κάμερα μπορεί να κινηθεί όπως γουστάρει και να βλέπεις ωραία transition. Παίζει πανέξυπνα με το... Ξέρεις τι, δεν είναι ταινία τρόμου, ρε φίλε. Απλά αυτή είναι πάσχη. Είναι στο μυαλό της. Όχι, είναι ταινία τρόμου. Όχι, δεν είναι ταινία τρόμου. Δηλαδή, μέχρι ένα σημείο σ' αφήνει πάρα πολύ στην αβεβαιότητα. Από κάποιο σημείο και μετά, ναι, είναι ολοφάνερο ότι είναι ταινία τρόμου. Και πάλι όμως μετά λες, τελικά μήπως δεν είναι μόνο αυτήν καλά και είναι, μήπως υπάρχουν και άλλοι που δεν είναι καλά και όλο αυτό που βλέπω δεν υπάρχει έτσι όπως το βλέπω. Και στην τελική σου έρχεται και το τι έγινε στο τέλος και είσαι σε φάση okay. Γενικά αυτό. Νομίζω ότι θα είναι σίγουρα στις καλύτερες ταινίες της χρονιάς. Σίγουρα στην πεντάδα τρόμου. Ρε φίλε, είναι για ανάλυση αυτή η ταινία. Για να δεις κάθε σκηνή μία-μία πώς την έφτιαξε. Ο τύπος έχει κάνει ο Άρι Άστερ. Πρώτη ταινία, ωραία. Πρώτη ταινία, σκηνοθεσία και σενάριο. Εγώ φοβάμαι, φίλε, ότι δεν μπορεί. Και τον Μπάμπαντουκ λίγο σκάει κάπου, ρε παιδί μου, στο δραματικό του. Γιατί στο horror έχει πιο πολύ horror αυτό από τον Μπάμπαντουκ. Δεν ξέρω αν θα το ξανακάνει έτσι, κάτι τόσο πετυχημένο σκηνοθετικά. Το θέμα είναι ότι τέτοιες ταινίες, ρε φίλε, βοηθάνε το είδος. Γιατί σαν, το χώρο σαν είδος είναι πολύ βαλτωμένο. Δηλαδή πάντα ακούς το κράξιμο της μάζας για τέτοιου είδους ταινίες. Κάποιοι την εκθιάζουν, αλλά τέτοιες είναι οι ταινίες που βοηθάνε το είδος να πάει παραπέρα.
το θέμα είναι να βρεις την ευρηματικότητα, να σου δείξει. Είναι ταινία που μπορεί να έχει ακόμα και οσκαρικό ραν. Αλλά η Κολέτ είναι τρομερή. Η ερμηνεία της Τόνι Κολέτ είναι τρομερή. Να. Η φωτογραφία του είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή μπορεί να τσιμπήσει τέτοιους υποψηφιότητες. Ειδικά η Τόνι Κολέτ, εγώ έχω να τη δω σε αντιδράσεις τέτοιες. Δύο που είχε σε μία που αρχίζει και. Βασικά σε δύο που μιλάει στην ουσία και ξεσπάει. Έχω να δω αντιδράσεις έτσι πολύ δυνατές από την εκτέστηση. Πώς είναι στο αυτοκίνητο, στο αγοράκι που λέει το αγοράκι, ρε παιδί μου, είναι η γιαγιά εδώ και τα λοιπά και σου λέει, και από τότε έχω να τη δω έτσι τόσο δυνατή αντίδραση, ερμηνεία. Απλά βοηθάει και είναι από τις σκηνές που πάντα δεν βλέπουν εκτέσεις, ξέρω, βλέπω την Κολέτ, ας πούμε, και να κλαίει, ξέρω, λέει το αγοράκι, ξέρω, ένα δάκρυ κύλησε, ξέρω. Εδώ δεν κύλησε το δάκρυ, αλλά νομίζω ότι δεν είναι η ταινία που θα τη δεις μία φορά και θα πεις ok, καλή ταινία ήταν. Σηκώνει και δεύτερη και τρίτη θέση. Να. Άνετα. Και είμαι σίγουρος ότι όλοι θα έχουν διαφορετική σκηνή που τους έμεινε αγαπημένη. Σίγουρα. Όλοι θα θυμούνται τη μία, την πρώτη, αλλά μετά θα διαλέγεις ποια είναι αυτή που γούστες περισσότερο. Βλέπω ότι έχει και πολύ καλή, δεν είναι μόνο εμείς που δεν είμαστε κριτικές, που μας άρεσε. Βλέπω και από τους κριτικούς ότι έχει. Ότι είναι διχασμένη βασικά. Κοίταξε, κανείς δεν λέει ότι είναι κακή ταινία. Όλοι λένε ότι είναι μέχρι ένα σημείο. Είναι κάποιοι που λένε ότι είναι ωραίο το κόνσεπτ, ωραία ιδέα, ωραίο μέχρι ένα σημείο. Κάπου μετά τους χαλάει η απότομη αλλαγή. Και είναι και οι άλλοι που τους άρεσε, ρε παιδί μου, το δέσιμο. Το U-Rate έχει ένα μέσο όρος του 64. 64, αν το πάρουμε στα 100 αυτό. Ναι. Στις ταινίες τρόμου το 5. Πλάκα, κοίταξε, στις ταινίες τρόμου, και αυτό είναι πολύ άδικο για το είδος. Είναι πάρα πολύ άδικο για το είδος. Στις ταινίες τρόμου υπάρχουν πολύ, μα πάρα πολύ κρυόκολλοι και σφιχτοί, ρε παιδί μου, που δεν το σέβονται καθόλου σαν είδος. Δηλαδή, πάντα μα πάντα είναι το θάψιμο του θαψίματος. Δηλαδή, όταν βλέπεις πάνω από 50. Η ταινία σίγουρα αξίζει ακόμα ένα 10%. Εγώ σκέφτομαι. Πάντα έχει κάτι να πει. Εγώ σκέφτομαι όταν στείλουν στην Ακαδημία τα DVD να δουν τις ταινίες, πιστεύεις ότι θα ολοκληρώσουν πολύ την ταινία? Θα την ολοκληρώσουν καν? Επειδή το πρώτο μέρος είναι πολύ βατός εισαγωγικά για αυτό που θέλουν αυτοί να δούνε. Θεωρώ πως ναι. Δεν νομίζω ότι θα πάρει το τέτοιο που λες, άμα μιλάμε για υποψηφιότητες και αυτά. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα τη δουν καν. Απλά, εντάξει, τώρα για τα Όσκαρ μιλάμε, ρε φίλε. Νομίζω ότι έκανε τον μπαμ του το. Θέμα είναι ότι έτσι θα κάνει και ένα δεύτερο ραν ωραίο για να το δει ο κόσμος. Βλέπουμε εδώ στο Filmboy, διαβάζουμε ότι έχει κάνει 7.500 εισιτήρια στο τετραημέρο. Που είναι πολύ μέτρια για μια είναι ταινία μέτριο... η οποία δεν έχει βγει, δεν έχει ρυπαριστεί ακόμα, δεν υπάρχει στο ίντερνετ. Νομίζω σε ένα μήνα συνήθως θα είναι, του τρόμου, ούτε μήνα θα είναι, σε 10 μέρες, 15 συνήθως μέρες. Συνήθως του τρόμου τις έχουν δει πριν από 1-2 μήνες στην Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι έχει 7.500 και δεν έχει και να ανταγωνιστεί κάτι το ιδιαίτερο. Το Jurassic World βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα, έχει τα διπλάσια. Το Incredibles πατάει και δεν πατάει σε δύο βάρκες ηλικιακά. Νομίζω πιο μικρή τέτοιο έχει. Γιατί πιο μεγάλη είναι να διαλέξουν, αν δεν έχουν παιδιά, ή θα επιλέξουν χαβαλέ, δεινόσαυρους, χερεντίταρι ή καλά μουντιάλ. Τα υπόλοιπα μετά από κάτω δεν είναι για να τα τέτοιο, εκτός από το Hotel Artemis. Μα λέγα το Hotel Artemis πάτος. Από το τρέλερ και μόνο επειδή φαίνεται ότι είναι κακό κοπιάρισμα και θέλω να αρπάξω ό,τι μπορώ από τον John Wick, το θεό, τον Keanu Reeves. Okay, γιατί εκεί έχεις το Continental, το ξενοδοχείο και το όλο το τέτοιο, και εδώ κάνεις δίπλα το Continental, ας πούμε, ένα ξενοδοχείο νοσοκομείο. Πάτωσε γιατί είναι πρόχειρο από ό,τι φαίνεται, ή είναι πολύ. Εγώ ακούσα καλά πράγματα. Ότι είναι, όχι, ότι είναι, όχι πρόχειρο, συγγνώμη. Ότι είναι πολύ φορτωμένο, ρε παιδί μου. Πολύ γελισμένο, φορτωμένο με σκηνικά που τα έχεις ξαναδεί. Βασικά το John Wick το 2 το έχεις πέρσι. Το 1 το έχεις πριν 10 χρόνια. Έρχεται η σειρά.
Το Continental, έρχεται το 3. Είναι sci-fi ταινία. Έχουν πάρει μόνο την ιδέα του ξενοδοχείου, τίποτα άλλο. Τι sci-fi είναι, action. Είναι sci-fi. Είναι sci-fi action, αλλά sci-fi είναι ψηλό μέλλον η φάση. Ναι, αλλά από το τρέλερ φαίνεται τι είναι όμως, το πώς λειτουργεί. Ίσως δεν είναι. Ίσως είναι μια διασκεδαστική ταινιούλα. Ναι, θεωρώ ότι αδικείται. Η οποία θα μπορούσε να βγει στους θερινούς και να πάει μια χαρά, δεν ξέρω. Θεωρώ ότι αδικείται στο τέτοιο. Τώρα για θερινούς, όλα αυτά τα γαλλικά που σκάνε με κάτι τρελεράκια που είχαμε δει και πιο παλιά. No. Όχι, δεν υπάρχουν πουθενά, δεν τα βλέπει κανείς. Κάποιοι κλαίνε. Ξέρω εγώ. Ναι. Δεν ξέρω τι παίζει. Λοιπόν, κάνουμε spoiler section 2 λεπτά. Ναι, λίγα πράγματα. Η ερώτηση είναι: ποια είναι η αγαπημένη μας σκηνή από την ταινία? Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Οκ. Έχεις έτοιμη. Αγαπημένη σκηνή, γιατί. Η πιο που σου έμεινε, όχι αγαπημένη. Έχεις. Θα το πρέπει να το σκεφτώ. Οκ, okay, ναι, θα το δω. Λοιπόν. Μία ή δύο. Μία θα πω. Μία, εγώ μία σειρά, βέβαια. Οκ. Η φάση. Έχουμε μπει σε spoiler, έτσι. Όποιος δεν θέλει να ακούσει σποιλεράκια για το Hereditary. Και καλό να μην ακούσει. Καληνύχτα, τα λέμε. Λοιπόν. Η σκηνή του αποκεφαλισμού και όλοι. Που δεν τον έχουμε δει. Ναι. Είναι τέλεια φτιαγμένη. Είναι από όλες τις απόψεις τέλεια σκηνή. Εγώ περιμένω εκείνη τη στιγμή που βάζει το κοριτσάκι στο αυτοκίνητο και φεύγει ότι θα γίνει, θα παίξει ατύχημα. Περιμένω ότι κάτι θα πάει στραβά. Οκ. Okay. Δεν ξέρω αν θα πεθάνει το κοριτσάκι. Δεν ξέρω, το περιμένω μεν, αλλά όχι εγώ έτσι, δεν το φαντάζομαι. Εγώ επειδή την είχαν τόσο πολύ στα τρέλια και τα λοιπά, ναι, νόμιζα ότι θα είναι αυτή ναι. Η δαιμονισμένη, ας πούμε. Πού ήταν. Okay, ναι. Ναι, είναι δυνατή. Ειδικά εκεί στο. Οκ, okay, βλέπεις το σκύλο ότι είναι το ζώο που είναι κάτω και λες. Ναι, οκ, okay, κατάλαβα τι θα γίνει. Αλλά σ' αφήνει όμως λίγο μαλάκα. Το μπαμ, το φρένο και τα δύο λεπτά πόσο κρατάνε τις παύσεις που απλά κοιτάει και δακρύζει. Κοιτάει μισή ματιά στον καθρέφτη. Και του συγχωρεί τα γελία κλάματα από αυτό το πράγμα που έκανε ο τύπος εκεί. Είναι τρομερή αντίδραση που έκανε. Δεν μου έκανε, μου έκανε μεγάλη. Έλα ρε, τώρα άστο παιδάκι. Άστο να ρε. Εντάξει, μπορούμε να το συγχωρήσουμε νομίζω. Φίλε, αυτό που έχει η ταινία είναι η υπομονή. Και είναι το μεγαλύτερο προσόν της ταινίας. Έχει υπομονή. Σου χτίζει όλα αυτά τα οποία θέλει να σου δώσει και σε αφήνει να τα κάνεις μόνος στο μυαλό σου και μετά σου πετάει τι είναι όταν δείχνει το κεφάλι με τις μύγες και τα μυρμήγκια. Λες, έχουμε και γκορ, έχουμε ναι, και το αίμα, ρε παιδί. Αλλά στο δίνει στο φως της ημέρας και σε κρατάει 5 δευτερόλεπτα εκεί πέρα. Το έλεγα και πριν λίγο, αλλά ρε φίλε, ήταν τόσο τέτοιο. Λες ότι αυτό που φανταζόσουν είναι χειρότερο, μάλλον. Αν το βλέπεις το κεφάλι εκείνη την ώρα, θα βλέπεις λίγα αιματάκια και ένα κεφάλι. Και θα στο σκοτάδι, έτσι, 1-2 δευτερόλεπτα, μπαπ και τέλος. Και εδώ σου λέει πάρτο στη μάπα να το έχουν φάει το μισό κεφάλι, φίλε. Κοίτα, και εμένα. Η μάνα να κλαίει μαλάκια, σπαράζει και εσύ να βλέπεις. Α, που βγήκε τη φάτσα του πιτσίρικα, μαλάκα. Ο οποίος για κάποιο λόγο ήταν πιο μαύρος από όλους. Δεν ξέρω τι να κάνει. Το DNA είναι μυστήριο τέτοιο. Λες να είναι σαν εκείνο που υπάρχει ένα βιντεάκι. Όχι βιντεάκι, υπάρχει ένα. Εγώ νομίζω ότι είναι Ινδός. Άσχετο, δεν το σχολιάζω. Δεν συνεχίζω σχολιασμό γιατί θα το ροχιαστούμε. Εμένα σα κινεί όλο περίεργο. Κοίταξε. Σα κινεί που με σόκαρε ή που μου άρεσε πιο πολύ. Υπήρχαν δύο για διαφορετικούς λόγους όμως. Η μία είναι το ξέσπασμα της Κολέτ στο τραπέζι που άρχισε να λέει πολύ άβολα πράγματα. Ναι. Και μετά στη συνέχεια για το γιο της που λέει δεν σε ήθελα και δεν έκανα και άλλο. Είναι πολύ άβολα πράγματα να τα συζητάς. Και το βλέπεις και στο βλέμμα του γιου, ας πούμε, και ο πατέρας έχει μείνει κάγκελο ο άντρας της έτσι. Αυτή είναι η μία όσον αφορά το δραματικό που είναι το αποκορύφωμα, ρε παιδί μου, και μετά αρχίζει κάθοδο στον δρόμο. Και η άλλη είναι ότι ενώ μου έχει χτίσει όλο το δραματικό και έχω μπει μέσα και έχω φτιαχτεί, έχω ψηθεί και καταλαβαίνω ότι πάει να εκτροχιαστεί η κατάσταση, δεν είμαι ακόμα σίγουρος ότι θα πάει στο μεταφυσικό. Νομίζω ότι θα πάει σε πιο splatter κατάσταση, okay, δολοφονικού στυλ, ας πούμε τέτοιο. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς
το που θα πάει. Η πρώτη σκηνή που ξυπνάει ο γιος και είναι πάνω στη γωνία, η κατάρα που με τη μορφή της κολέτας, που νομίζω με τη μορφή της κολέτας είναι της μάνας της, δεν ξέρω. Το πέταγμα λίγο με χάλασε, ελάχιστα που έκανε το πώς, ναι. Λίγο, σχεδόν καθόλου, σπίτι, σαν να μην το έλεγα. Ίσως επειδή φαινόταν ότι την έχει με τα... με τα σκηνιά, ρε φίλε, ήταν λίγο πολύ. Ναι, αλλά η στιγμή που σηκώνει το κεφάλι και αρχίζει και ξέρεις, κοιτάς πρώτα αυτόν και παρατηρείς ότι κάτι υπάρχει εκεί. Αυτό είναι με το καδράρισμα που έλεγες ότι παραμένει εκεί και σε αναγκάζει να δεις κάτι που δεν θα το παρατηρούσες με άλλη κίνηση. Και βλέπεις τη σκιά και λέει, άκουγα το δίπλα και έλεγε, οχ, τι είναι αυτό εκεί πάνω. Και ξέρεις, εγώ είχα μπει ήδη στο τέτοιο και λέει, τι είναι αυτό εκεί πάνω. Και βλέπω την άλλη, ξέρω εγώ, έχει βάλει και τα ποδαράκια της εγκομενίτσας στα πόδια του αλλού, ξέρω εγώ, και τους βλέπω να μαζεύονται έτσι και ίδιο. Και λέω, ναι ρε φίλε, αυτό είναι γαμάτο, έχουν χυστεί. Δηλαδή δεν καταλάβαν τι είδαν ακόμα. Αυτό το οποίο. Και ο τύπος τι έχει κάνει εκεί πέρα, έτσι. Την έχει βάλει πίσω, έχει κεντράρει το πρόσωπο του τύπου close-up, η άλλη είναι πίσω, είναι και λίγο διαφανές. Ναι. Και έχει κάνει το. Την εστίαση σε αυτόν, οπότε από πίσω είναι ακόμα πιο θολό ότι είναι πίσω από το κεφάλι του και εσύ δεν προσέχεις, γιατί έτσι έχεις μάθει να κινείς το μάτι σου, το τέτοιο, να κοιτάς αυτό το κεντρικό τέτοιο, ναι. Και μετά σιγά σιγά αλλάζει την εστίαση, θολώνει το πρόσωπο που είναι μπροστά και σου δίνει το πίσω καθαρά. Αυτό είναι τεχνική, ρε φίλε. Τεχνική, σκηνοθετική. Είναι πολύ καλό, είναι πολύ δυνατό το τέτοιο. Ένα τώρα που το θυμάμαι, που το σκέφτομαι, η σκηνή που δίπλα από τον Τζάκι που πετάγεται μέσα από το σκοτάδι κολλέτ και αρχίζει να την κυνηγάει. Ναι. Προς το τέλος, α. Ναι, προς το τέλος. Μετά το πέταγμα αυτό. Μετά το δίπλα που κατεβαίνει κάτω ο μικρός. Και που τον κυνηγάει. Και τον κυνηγάει. Η σκηνή που πετυχαίνεται έτσι μέσα, ρε παιδί μου, από τη γωνία, εκείνο μου θύμισε λίγο James Bond. Μα αυτό είναι και το νόημα. Δεν το προσάπτω σαν αρνητικό. Το λέω ότι καταφέρει να χρησιμοποιήσει κάτι. Εκείνο στο James Bond ήταν, νομίζω στο Conjuring ήταν, που πετάχτηκε ένας παππούλης από μια γωνία. Παππούλης. Κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι τώρα, φαντάζομαι. Okay. Εδώ το κάνει με τέτοιο τρόπο που κολλάει στο όλο τέτοιο και το πάει σταδιακά, δηλαδή χρησιμοποιεί ένα μικρό γκίμικ, ας πούμε, αυτού του είδους. Ένα λίγο από το γιαπωνέζικο τέτοιο, ένα λίγο με την ανάφλεξη του άλλου, ξέρω εγώ, ένα λίγο. Τα βάζει και τα βάζει ωραία τα τέτοια, ας πούμε. Δεν σου δείξε το πτώμα, σου δείξε, έφτασε στο ρολόι ή στη βέρα για να δείξει ότι αυτός είναι ο άντρας, ας πούμε, ή κάτι. Το τέλος ήταν λίγο mindfuck. Ναι, αλλά νομίζω λίγο υστερούσε στη φάση του είμαστε όλοι εδώ μαζί, προσκυνούμε εσένα ο μεγάλε τέτοια, ξέρω εγώ τι, πως τον είπανε, Βελζεβούλ και τα λοιπά. Πέιμον. Ναι, Πέιμον. Λίγο υστερούσε λίγο, όπως και το The Witch, ο τρόπος που το έδειξε αυτό το κορύφωμα και η απόφαση το τι έχει γίνει τελικά. Λίγο εννοώ ότι από το γαμάτο, ας πούμε, που πόσο μ' άρεσε, ήταν καλό, πολύ καλό. Δεν είναι ότι σε χαλάει στο τέτοιο. Εμένα δεν με χάλασε. Όχι, δεν με χάλασε, ούτε μου θύμισε πολύ κάτι θρυλερο μπιμουδιές του 2000 που μου άρεσαν πιτσιρικά σπίτσα. Ναι. Ας πούμε, δεν ξέρω αν θυμάσαι, δεν ξέρω καν αν είναι γνωστή ή όχι αυτή η ταινία. Λέγεται Skeleton Key. Ναι, με την. Και είναι ωραία ταινία. Με βάλτους και κάτι, ναι, τέτοια, ναι, ναι. Με την Kate Hudson. Που, ναι, αλλάζουν τέτοιο. Που αλλάζουν σώματα. Ναι. Σώματα. Ωραία ταινία. Το οποίο είναι το ίδιο με το. Τώρα που το σκέφτομαι. Με το. Get out, ρε. Το ίδιο πράγμα είναι. Θέλουν να αλλάξουν σώμα και να πάνε σε νέους. Αντί να πάνε σε. Όπω το Get out. Okay, εκεί πέρα θυμάσαι πως τελειώνει η φάση. Όπου εκεί που νομίζεις ότι. Ξέρω εγώ, έχασε, νίκησε, τελικά έχασε και βλέπεις αυτό και σε αφήνει εκεί πέρα. Ότι... Ναι. Και τελείωσε. Μ' άρεσε, ρε φίλε, που τελείωσε έτσι. Ναι, δηλαδή, καλό. Μου θυμίζει έτσι πιο απλοϊκές, όχι απλοϊκές. Το απλοϊκό που λες τώρα, ας πούμε, για το Hereditary είναι το σωστό, γιατί όλη η ταινία σου δείχνει μια καθημερινότητα, ένα υπαρκτό
κόσμο και προβληματισμό και σκηνικό και ανθρώπους. Μέχρι το σημείο που πάει στο μεταφυσικό. Αλλά ακόμη και στο σημείο όταν είναι στο μεταφυσικό, όλοι οι άνθρωποι συμπεριφέρονται όπως θα συναντήσει στο γείτονά σου, που λέει ο λόγος. Οκ, πιστεύει κάπου, ναι μεν, υπάρχει ένα πνεύμα, κάτι ωραία, αλλά η συμπεριφορά του είναι συμπεριφορά ανθρώπινη, ρε παιδί. Δεν είναι conjuring. Να πετάει ο άλλος από εδώ, να χτυπιέται, να κάνει, να ρουλιάζει. Το κάνει 10 λεπτά, στα δίνει και αυτά, φίλε. Όχι, στα δίνει. Μιλάω για όλους τους άλλους. Βαράει το κεφάλι της στην πόρτα. Εκεί έχει δαιμονιστεί και έχει ανεβεί πάνω. Ναι. Αυτό μαράκα ήταν. Γιατί ακούς το μπαμ και λες τώρα είναι, το χτυπάει με ένα σκουπό. Ξέρω, αλλά δεν χτυπάει ένα σκουπό. Μιλάω ότι είναι συνηθισμένοι άνθρωποι οι υπόλοιποι που λατρεύουν, που είναι στη σέκτα. Δηλαδή τους δείχνει σαν τον γείτονά σου. Δεν θα σου δείξει κάποιον τρελαμένο που να έχει ουλές εδώ στο πρόσωπο, πεντάλφες και τέτοια, ξέρω εγώ. Okay. Σου δείχνει απλά κάτι παππούντες ξεβράκωτος, ξέρω εγώ. Αλλά γενικά στο δείχνει προσγειωμένα. Έχει πολλούς γέρους γυμνούς αυτή την ταινία. Ναι, για κάποιο λόγο δεν ξέρω γιατί. Τι σημαίνει αυτό. Δεν με χάλασε. Να το πω για αυτό. Νομίζω ότι. Κάτι μικρές ψωλίτσες που έβλεπα από κάτι. Κοντρούλιδες παππούλιδες. Ναι, δεν με χάλασαν. Καθόλου. Δυνατή τέτοιο και νομίζω ότι θα περιμένω, γιατί σε κάνα 15ήμερο δεν ξέρω αν χαλάω την κινηματογραφική της διανομή, αλλά A24 είναι, έρχεται, ας ελπίσουμε, έρχεται να το ιντερνετικό τέτοιο και, το και να ανεβεί τέτοιο. Ο κόσμος σιγά σιγά να πάει να τη βλέπει. Νομίζω θα έρθει μέχρι τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου θα έρθει και νομίζω θα το κάνω μια τριλογία σφάση θέαση, θα ψήνομαι να βάλω It Follows. Αυτό. Το έχεις δει το It Follows? Όχι. Ούτε τον Babadook. Ούτε τον Babadook. Πρέπει. Τον Babadook όπως και δίποτε. Το It Follows, ναι, γιατί έχει φέρει το 80's, την 80'λα, πριν το Stranger Things. Και είναι και τέτοια, έτσι. Γυναίκα Αυστραλή, σκηνοθέτης. Ναι, που, πολύ καλό. Λίγο υπάρχει μια τέτοια. Αυτή όσο... επέστρεψε με δεύτερη ταινία, ή... Έχει κάνει, ναι, κάτι έχει κάνει νομίζω. Δεν θυμάμαι. Okay. Αλλά δες το και το It Follows και τον Babadook. Αξίζει. Ωραία. Ξέρω ότι πολλοί θα γκρινιάξουν, ρε παιδί μου, γιατί και τον Babadook δεν είναι τόσο. Το Babadook έχει λιγότερα horror στοιχεία, έχει πιο πολύ για την απώλεια κλπ. Αλλά σαν πρώτη δουλειά είναι τρομερή. Μάλιστα. Όπως και εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Αυτά, άντε να τελειώνουμε γιατί έχει Μουντιάλ. Λοιπόν, παίζει, πράγμα, πριν τελειώσουμε. Έχει φαγητό βασικά. Δηλαδή έχει το Μουντιάλ είναι το αγκίστρι. Έρχεται. Λοιπόν, θα ήθελα πρώτα, πριν τελειώσουμε, και βάλουμε κομματάκι το οποίο έρχεται από ένα συγκρότημα το οποίο έβγαλε πέρσι το δίσκο και μου άρεσε πάρα πολύ. Τον άκουγα και τον άφησα και έχει δύο μέρες που τον ξανακούω full και θα σας βάλω κομματάκι να γουστάρετε. Πριν από αυτό όμως να πούμε τις ευχαριστίες μας στους supporter μας. Το Mystery Box, το οποίο έρχεται με version Rick and Morty, δεύτερη version, δεύτερη φορά που δίνουν Rick and Morty, οπότε περιμένουμε ψαγμένα πραγματάκια, Funko Pop φιγούρες και καμιά κούπα, καμιά μπλουζίτσα, ωραία πραγματάκια, Mystery Box, το οποίο θα αποσταλθεί τον Ιούλιο, οπότε τσεκάρετε το στο mysterybox.gr. Το rocks.gr, το οποίο είναι το μεγαλύτερο rock and metal ραδιόφωνο της χώρας, δυστυχώς όμως γράφει για το Walking Dead αρθράκια, οπότε κανείς δεν νοιάζεται για το γαμημένο Walking Dead, ρε πούστη. Rocks.gr για την καλύτερη metal και rock μουσική. Καλά, τα λέω. Στους subs, τα είπαμε και πριν, βρίσκεις καλύτερους υπότιτλους, subs.xyz. Στο philboy.gr, ο Friendly Neighborhood κριτικός μιλάει για ταινίες και σειρές, τα πάντα όλα τα βρίσκει εκεί μέσα. Και το Heroes for a Day, το οποίο θα το βρεις στο Facebook και θα, μέσα από τα αποσταρίσματά του θα είσαι ενήμερος για οτιδήποτε συμβαίνει σε ταινίες, σειρές, κόμιξ κτλ. Όλα γύρω από την νερντοκουλτούρα.
Εμάς στο monkeybro.gr, παιδιά, το site ανεβαίνει, η κίνηση ανεβαίνει, ωραία πραγματάκια κάθε μέρα. Γράφουμε, κάνουμε, ράνουμε, μεγαλώνει και το team μας. Ο Θοδωρής που έχει μπει γράφει ωραία πραγματάκια. Έγραψε τώρα, σήμερα το ανεβάσαμε, για ένα κόμικ του Alan Moore. Το να. Οποίο είναι σε φάση Κθούλου καταστάσεις. Okay. Μια δικιά του Alan Moore προσέγγιση της, του λαυκραυτικού τρόμου. Τώρα φαντάζομαι μέσα του κόμιξ τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή πολύ σακεντελικ κατάσταση. Ναι, ωραίο, ωραίο. Και πλοκάμια φαντάζομαι. Μάλλον. Το σημαντικότερο. Δηλαδή τα πλοκάμια που θέλω να βλέπω είναι του Κθούλου και του Σοκουνέγκη. Και, και του σώμα. Θέλω να τη λύγει γυμνά κορμάκια. Ωραία. Ήμουν ο Τάσος Αλλοδαπός. Είμαι ο Κώστας Σκίτσιος. Τα λέμε την επόμενη φορά. Ακούσουμε τώρα το Try to Disappear από τους Μπαρονές. Καταπληκτικός δίσκος, καταπληκτικό κομμάτι, όλα καταπληκτικά. Αυτό. Bye. Bye. Chained to the ghost on the ocean floor, and as my
Ακούτε MontyBros.gr. Yeah.